Καλό μεσημέρι σε όλους. Βανάκι για να οδηγήσεις μπορείς με δίπλωμα αυτοκινήτου. Τι θέλει ειδικό δίπλωμα? Δεν ξέρω. Στέργιο Αναστασιάδη, καλό μεσημέρι. Ρώτα, Στέργιο. Καλό μεσημέρι, Κώστα Κούση. Επειδή εσύ οδηγάς βανάκια και τα λοιπά με τους φίλους σου, ξέρεις αν θέλει δίπλωμα κανονικό ή κανονικό. Κάτι παραπάνω? Δεν έχω ιδέα, Κώστα. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ βανάκι. Δεν χαλούσε Εξαρτάται ποτέ. Εξαρτάται τι είναι. Το βανάκι. Ουρούνα σκέφτηκα να οδηγήσω εδώ που είμαι, αλλά δεν το τόλμησα του χρόνου. Θέλουμε με κάτι φίλους να πάμε μια αποστολή και γι' αυτό λέω μήπως. Νοικιάζει σκάφος. Τι σκάφος, δε. Δεν λέμε βανάκι. Θα πάμε πέντε. Βανάκι, αγόρι μου, τι θες. Τα δεκαθέσια αυτά, τα δεκαθέσια. Θα πάμε δέκα λάνια να πάμε κάπου. Ξέρω εγώ να δεν χρειάζεται δίπλωμα έξτρα. Θα πάω με το τέτοιο, με το πολυτεχνικό το 7θέσιο. Χωράτε. Στο Βόλο θέλουμε να πάμε. Στο Βόλο θα είναι και ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Πάμε να δούμε την ΠΑΟΚΑΡΑ. Γιατί πάτε στο Βόλο? Ο Μπέος ήρθε εδώ, εσείς πάτε στο Βόλο? Πάμε να δούμε την ΠΑΟΚΑΡΑ. Στέργιο, πότε είναι η προετοιμασία στο Βόλο? Εγώ νόμιζα θα έλεγες πότε ήρθε στα γραφεία του ΠΑΟΚ ο Μπέος. Αναχώρηση την Τρίτη, 4 Αυγούστου. Θα πας? Τι, πότε? Την Τρίτη? Θα πάω, ναι. Θα πάει, ναι. Τρίτη τώρα που μας έρχεται. Πότε θα πας? Πότε θα πας? Την Τρίτη. Θα έρθει τη Δευτέρα να κάνει εκπομπή. Και βέβαια. Όταν μιλούν η εκπομπή. Και την Τρίτη θα έρθει να κάνει εκπομπή. Εννοείται. Και θα φύγει μετά. Και την Τετάρτη θα φύγει. Τρίτη, παιδιά, θα είμαι τις 8 ώρες στον δρόμο. Να μην σας πω το φίλο 8 η ώρα. Θα κάνεις όμως με τέτοιο. Θα βγαίνεις από εκεί κάθε μέρα. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, έτσι. Πάμε στο ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η Τρόικα. Δώσε 107,4 με Χρήσαν Θωμεκώστα και με Στέργιο. Και πάμε γρήγορα στο Στέργιο. Ωραίστε. Να μας δώσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Γνώστης λέει μέχρι 10 θέσεις με κανονικό δίπλωμα. Μετά θέλει επαγγελματικό. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Έτσι, ο Στέλιος είναι, σε έχει σώσει κανένα δύο φορές στο φιλαράκι μου, ο Στέλιος, αδερφός μου. Αδερφός μου. Δεν με έσωσε κανείς, μόνος μου σώθηκε. Ναι, καλά. Απλά τον πήρα τηλέφωνο για να με σώσει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Μέσα στον πυρήνα. Μέσα στον πυρήνα ήμουν. Τι να κάνουμε, εντάξει. Σωστό. Στέργιο, πάμε. Ρε. Στέργιο, πάμε. Λοιπόν, 6.30 ώρα είναι η πρώτη προπόνηση σήμερα στη Νέα Μεσημβρία. Κατά πάσα πιθανότητα και εκτός συγκλονιστικού πρόβλημα χωρίς Βιερίνια και χωρίς Μαωρίσιο. Δικαιώθηκα. Θα δούμε. Το λέμε εδώ και μέρες ότι είναι θέμα που θα το λύσει ο Ιβάν Σαββίδης. Όπως όλα τα υπόλοιπα. Ή δεν θα το λύσει. Θα το λύσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ναι, σωστά. Τα συμβόλαια. Σωστά. Δεν έχουν συμβόλαιο οι δύο παίκτες τώρα που μιλάμε. Είναι ελεύθεροι. Έχεις δίκιο. Οπότε ή θα τελειώσει η κουβέντα για την παραμονή τους ή θα διαβάσουμε ανακοίνωση ότι παραμένουν. Ή το ένα είτε και οι δύο. Ναι, συνήθως αυτές τις περιπτώσεις έτσι το σημείο αναφοράς είναι η προετοιμασία. Δηλαδή όταν φεύγεις για την προετοιμασία, εκεί βλέπεις ότι αν και εκεί δεν έχουν ανέβει, εκεί, ναι. Είναι, αν δεν έχουν ανέβει και εκεί, μετά δυσκολεύει. Καλά, πάω και εσύ, εντάξει. Μπορεί να πάνε στις 5 Αυγούστου, Τετάρτη ή Πέμπτη. Με τη λογική του Ιβάν μπορεί να πάνε και 25 Αυγούστου, τη μέρα του αγώνα. Εντάξει. Όχι τόσο πολύ, αλλά κάπου στο διάμεσο δεν θα μας κάνει έκπληξη, εντάξει. Ναι. Αυτό που λέγαμε και χθες, ή θα συμφωνήσουν με τους όρους του ΠΑΟΚ ή δεν θα συμφωνήσουν. Εντάξει, ακόμα και για τον αρχηγό, συμβόλαια άνω του 1.000.000 ευρώ πλέον δεν υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να γίνει μια εξαίρεση για τον αρχηγό κατά κάποιο τρόπο, αλλά και σε σχέση με τα χρήματα που παίρνει πρέπει να βάλει πάρα πολύ νερό στο κρασί του. Το ίδιο και για τον Μαωρίσιο. Μάλιστα. Το ίδιο και για τους παίκτες που θα έρθουν από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει η κουβέντα, αν κλείσουν όλα τα μέτωπα τα πολλά. Μπας και μειωθεί και λίγο το budget από τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια. Θα το δούμε, αυτό είναι σε δεύτερη φάση. Αλλά σε πρώτη φάση πρέπει να μειώσει ο ΠΑΟΚ το budget. Σε αυτή νομίζω ότι λογική είναι και η διαφαινόμενη πώληση του ΑΚΟ. Ήταν μέσα στους 3-4, το είπα και χθες, που είναι οι πρώτοι υποψήφοι για να αποχωρήσουν. Προκύπτει το ενδιαφέρον από την Μπεσίκτας. Εντάξει, σε καλό δρόμο απομένουν κάποιες λεπτομέρειες και να βρεθεί έτσι χρυσή τομή για το αντίτιμο που θα πληρώσει η Μπεσίκτας στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να πληρώσει και την Arsenal, νομίζω, Στέργιο. Την Arsenal πρέπει να την πληρώσει ή ο ΠΑΟΚ ή η Μπεσίκτας. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ιδανικά θέλει να δώσει κάτι παραπάνω η Μπεσίκτας, από 2-2 και κάτι, για να μην πέσει πολύ το κέρδος του. Γιατί τα λεφτά της Arsenal πόσο είναι δηλαδή, ποσοστό μεταπόλησης? 40%. 20%. 400 χιλιαρικάκια δηλαδή. Ναι. Δεν είναι πολλά για την Arsenal. Οπότε θέλει ο ΠΑΟΚ γύρω στα 2,5. Στα 2,5. Αν μπορέσει και κάτι από την Μπεσίκτας, για να του μείνουν 2 στο χέρι καθαρά.
Κάπως έτσι έχει το πλάνο μέσα στις άκρες. Επειδή ξέρεις ότι, ότι διαβάζω όλα τα social media και βλέπω και τα λοιπά σε όλες τις ομάδες, βλέπω ότι υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός στον κόσμο, ότι παιδιά τον δίνουμε με λίγα, άλλος λέει όχι είναι πολλά, δεν έκανε τίποτα φέτος, όχι. Τι λες εσύ γι' αυτό? Θυμάστε πολύ καλά που έλεγα ότι η τιμή είναι στα 2 με 3 εκατομμύρια που μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ. 5 και 6 και 7 θα μπορούσε να πάρει ο ΠΑΟΚ πέρσι. Δηλαδή την επομένη με τον γκολ που έβαλε στο τελικό, ναι. στο δεύτερο εξάμεινο μια χαρά χρονιά έκανε λήψη του Πρίγιοβιτς, ναι. Και γκολ σημαντικά έβαλε και με τον Ολυμπιακό σκόραρε και γενικότερα έβαζε γκολ. Και πριν κορονοϊό θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βρει μια ομάδα στην Αγγλία ή στην Τουρκία. Και άλλοι λένε γιατί να τον πουλήσουμε. Αλλά λένε ότι του χρόνου είναι ελεύθερος και αυτά και τέτοια. Του χρόνου είναι ελεύθερος, φυσικά, εντάξει. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρη ανάγκη για ένα επιθετικό, γιατί καλός και ο Ακπομ, καλός και ο Σβιντέρσκι, αλλά κανένας από τους δύο δεν αποτέλεσε σταθερά για τον φετινό ΠΑΟΚ. Ναι. Με τα πάνω, με τα κάτω, οκ, okay, βάλανε 14 γκολ έβαλε ο Σβιντέρσκι, 10 έβαλε ο Ακπομ, αλλά να μιλάμε για παίκτες σταθερά στην ενδεκάδα, ούτε ο Βρετανός ούτε ο Πολωνός. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα πάει για επιθετικό. Άρα εκ των πραγμάτων συνεπάγεται ότι πρέπει να πουληθεί ένας εκ των Σβιντέρσκι και Ακπομ. Και αφού το συμβόλαιο του Ακπομ λύγει το επόμενο καλοκαίρι, ο Ακπομ ήταν ο πρώτος υποψήφιος. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα επιθετικό που να έχει πιο στενή έτσι επαφή με τα δίκτυα και θα είναι και ο Σβιντέρσκι δεύτερος και ο Τζόλης με τον Κούτσια θα είναι η βοηθητική και μια χαρά. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω είναι θέμα ημερών το φλερτ της Μπεσίκτας με τον ΠΑΟΚ για τον Ακπομ. Δεν νομίζω να είναι άσχημη επιλογή για τον Τσούμπα. Για τον ΠΑΟΚ προφανώς, αν μπορέσει και βάλει στα ταμεία του 2-2 και κάτι καθαρά χρήματα πέρα από αυτά που θα δώσει στην Arsenal, νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών και στην εποχή του κορονοϊού είναι ταβάνι. Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά και οι δύο ότι οι πωλήσεις είναι και θέμα timing. Είτε πουλάς ένα αυτοκίνητο, είτε πουλάς ένα σπίτι, είτε πουλάς ένα ποδοσφαιριστή. Ναι. Άλλος δεν βγαίνεις κερδισμένος, αν περιμένεις, άλλες φορές βλέπεις την αξία της περιουσίας σου να πέφτει κατακόρυφα. Έχει πέσει και του Ακπομ, όπως έχει πέσει και του Γιαννούλη. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ πριν τον κορονοϊό έβγαζε τον Γιαννούλη στο σφυρί, θα μπορούσε να πάρει ένα ποσό 5, 6, 7, 8, τώρα θα πάρει 3, 4, 5, λέω εγώ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά για τον Ακπομ, περισσότερα και στο Λίμπερο και στο ΠΑΟΚ 24. Ωραία. Είπαμε 6,5 ώρα η πρώτη προπόνηση στην Νέα Μεσημβρία. Ήδη ξεκινήσαν χθες σε group τα απαραίτητα, τα γνωστά, τα καθιερωμένα εργομετρικά, ιατρικά, αιματολογικά και όλα τα συναφή. Ναι. Θα δούμε και το απόγευμα ποιοι είναι παρόντες, ποιοι είναι απόντες. Το ενδιαφέρον θα πέσει στους νεαρούς κυρίως. Κάτι άλλο δεν περιμένουμε να δούμε. Και έχουμε και την άφηξη του ΣΒΑΠ σήμερα που θα αποτελέσει ο Αυστριακός την πρώτη μεταγραφή του δικεφάλου. Αποχαιρέτησε και την Rapid χθες ο Αυστριακός. Σήμερα έρχεται τι ώρα? Σήμερα. Την ώρα δεν την γνωρίζω ακριβώς. Όχι, θα πάω. Θα πας. Χειραψία και τα λοιπά. Ωραία. Και φωτογραφία και μια εφημερίδα να το δώσει να κρατάει. Μια εφημερίδα να διαβάζει και να, να διαβάζει, ναι. Λεζάντα ενημερώνεται σωστά για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Πω ρε φίλε. Εντάξει, τι πράγμα κι αυτό. Φίλε. Τι πράγμα. Ναι, αλλά όταν πουλούσαμε 15.000 σύλλα, καλά ήτανε. Δεν κοροϊδεύατε τότε. Έτσι. Όχι, καλά ήταν όντως. Όταν σας έκανα μάγκες. Στέργιο. Έχω να δω παιδιά άνθρωπο να πάει σε περίπτωση και να αγοράζει εφημερίδα κανένα 8 μήνο. Αν εξαιρέσουμε τις κυριακάτικες. Εγώ σου είπα, τις προάλλες πήγα σε ένα φορόλ για να πάρω αράμπικα καφέ και να μπω στο διαγωνισμό το μεγάλο για τα 50, για τα 7 χρόνια. Και πήγα εκεί που έχει πάνω στα ψυγεία, στα παγωτά που έχει εφημερίδες και φίλε ήταν σαν να ήταν φυλάδια διαφημιστικά. Φυλάδια δηλαδή, ξέρεις, αυτά που δίνουν στα φανάρια τα έπιπλα. Λυπηρό θέμα και ναι, για τους τρύπες που έχουμε μεγαλώσει με τις εφημερίδες. Ναι, εντάξει, ας μην το ανοίξουμε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά και για τον ΣΒΑΠ. Κάτι άλλο δεν έχει της επικαιρότητας, νομίζω. Πες μας λίγο για Βιερίνια. Τι γίνεται τώρα ο αρχηγός? Δεν τα βρίσκουνε. Δεν μπορεί να πει κανένας, Κώστα, ότι το θέμα έχει έτσι και αυτό είναι. Εντάξει, δηλαδή κανείς δεν ξέρει το θέμα στην πλήρη έκτασή του. Πλην του Βιερίνια και του Ιβάν Σαββίδη. Ένα του κρατούμενο. Δεύτερον το κρατούμενο, εντάξει, προφανώς έχει υπάρξει κάτι που έχει χαλάσει έτσι τον αρχηγό. Νομίζω σημαντικό ρόλο επί σε όλη την κουβέντα παίζει και το συμβόλαιο που θέλει, που μάλλον προτίθεται να δώσει ο ΠΑΟΚ στον Βιερίνια και στον κάθε ποδοσφαιριστή. Εντάξει, και όλα αυτά κάνανε αυτό όλο το σκηνικό. Νομίζω
μόνο ο Ιβάν Σαββίδης μπορεί να δώσει λύση. Δηλαδή να υπάρχει ένα τέτα-τέτ, ακόμα και πεντάλεπτο και να βρεθεί λύση. Τώρα θα μου πείτε, πρέπει να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης. Πρέπει να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης, τι να κάνουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα συγγνώμη να πω εγώ την κακία. Ο Ιβάν Σαββίδης και να μιλήσει με το Ιβάν. Το άκουσα που το είπε και ο Κωστής το πρωί και έχει δίκιο. Δηλαδή αν είναι οικονομικό το θέμα τώρα, πούμε, για 200 χιλιάρικα χαλάει, πούμε, η δουλειά. Ενώ έχει πάρει 5 εκατομμύρια σε 2 χρόνια, σε 3. Αν είναι για 500. Καλά, έχει και μια ιστεροφημία. Έχει και μια ιστεροφημία, ρε φίλε. Δηλαδή εδώ ο κόσμος αποθεώνει, είσαι Θεός. Και μετά... Νομίζω δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το οικονομικό, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό. Εγώ από την επομένη του τέλους της σεζόν είπα και έγραψα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μείνει μακριά από συναισθηματισμούς. Ποιος πρόσφερε, ποιος δεν πρόσφερε, πρέπει να το δει ψυχρά το θέμα για να εξορροπήσει έσοδα και έξοδα. Πρέπει να γίνει μια εξαίρεση μόνο για τον Βιερίνη και για κανέναν άλλον. Ούτε για τον Μαωρίσιο, ούτε για τον Άκπομ, τίποτα. Ψυχρά, ρεαλιστικά, ποδοσφαιρικά, ποιος μας κάνει, ποιος μας κάνει. Για τον Βιερίνη, πέρα ότι πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και ποδοσφαιρικά ακόμα για 2 χρόνια, είναι μια εμβληματική παρουσία στα βοηθήρια και σίγουρα, πρέπει να τώρα έχει... για 2 δεν θα το έλεγα. Εντάξει. Σούπερ Λίγκα είναι, Κώστα. Μια χαρά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να παίζει 50 μάτς σεζόν, μπορεί να παίζει 25. Εντάξει, και δεν χρειάζεται να ξεκινάει η ενδεκάδα από αυτόν, θα μπορεί να παίζει λογικά και ελπίζουμε, όχι λογικά, ελπίζουμε να έχει ο ΠΑΟ και μάτς στην Ευρώπη, άρα θα χρειαστούν περισσότεροι παίκτες, γιατί ήταν πρόβλημα μεγάλο για τον ΠΑΟ από τις 2 χρόνια. Άρα μήπως δεν είναι οικονομικό το θέμα. Και είναι αυτό που λένε οι φημολογίες αυτές. Είναι και οικονομικό το θέμα, Κώστα. Όταν ρίχνει όλα τα συμβόλαια, είναι και οικονομικό. Ωραία, το θα θέμα. Ρίξει και του αρχηγού. Άσχετα αν παρουσιάζεται με πολύ ωραίο τρόπο, financial fair play κτλ. Ναι, αλλά εσύ θα μείνεις, ας πούμε, μετά και σε ένα άλλο πόστο. Ναι. Σ' αγαπάμε, Αντρέ. Αυτά τα διαβάζεις, δεν σημαίνει ότι ισχύουν. Καλά, τι θα κάνεις. Και για δηλαδή. Τον Ματέο Γκαρσία διάβαζα ότι πήγαινε στη Ρασίκ Κλουμπ. Είχε άλλο κλείσει τώρα, μάλιστα. Εντάξει, εδώ... Τώρα λένε πάει στον Ολυμπιακό, άρα λένε θα έρθει δανεικό στον Άρη. Εσύ άρα... λες ότι ο Βιερίνια δεν θα μείνει μετά στον ΠΑΟ ξανά πω στο άλλο. Καταρχήν θα έρθει στον Άρη να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι, 5x5 με τον Χαριστέα θα κάνουν τέτοιο. Έστω και πασάκια. Αυτό. Έστω και αυτό. Θα έρθει όμως. Τέλος πάντων. Το αποκαλύπτει η εκπομπή αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Βιερίνια στον Άρη. Έτσι, ναι. Μεγάλη αρχηγία και τέτοια. Ανεξάρτητα από την κατάληξη του θέματος, εντάξει. Εμένα το μόνο που με ενοχλεί παραδοσιακά εδώ και καιρό είναι η απαξίωση του αρχηγού από μικρή μερίδα κόσμου του ΠΑΟΚ. Αυτό με ενοχλεί. Μικρή. Τι απαξίωση. Μικρή. Μικρή, μεγάλη. Εντάξει. Καλά, αυτό είναι στη μοίρα των ποδοσφαιριστών είναι. Εντάξει, Στέργιο. Παντού υπάρχει, Στέργιο. Στη μοίρα των ποδοσφαιριστών. Εδώ τον Γκάλι βρίσανε. Τι ψάχνει τώρα. Και τον πάνε. Έτσι. Και τον πάνε, σωστά, έτσι είναι. Τώρα, τι... okay. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν. Μόνο τον Ίγκραμ δεν πείσαι. Τώρα κοιτάξτε, σήμερα, ας πούμε, από το πρωί, πρόσεξε λίγο. Ο Καρυπίδης μέχρι προχθές ήταν Θεός και τα λοιπά. Μπράβο, πρόεδρε, έδωσε ένα εκατομμύριο. Ναι, ναι. Σήμερα το πρωί βγήκε ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο Ματέο πάει στον Ολυμπιακό. Άρα κάνει συνειρμό, Αργιανός πάει δανεικό. Πινελίκη πάλι. Πασουά, ναι. Πάλι πινελίκη. Εννοείται. Τα θέλει και ο λοκός του πάντως αυτό τώρα, εντάξει, ρε Χρυσανθέ. Ετοιμάζει συνέντευξη τύπου ο Καρυπίδης. Εναντίον μας. Εναντίον σου. Τέλεια. Χαμός θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, αυτά και για τον Βιερίνια. Εχθές είχαμε το απόγευμα, δεν ξέρω αν θα το σχολιάσετε ή όχι, μάλλον όχι, γι' αυτό το λέω εγώ. Μια πολύ ωραία παραδοχή από τον Ελευθέρη Αυγενάκη για το πόσο άχρηστη ήταν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτό πάλι τι ήταν. Πότε να το σχολιάσουμε όμως, Ρεστέριο. 12 και 10 στην εκπομπή, 12 και 10. Μετά, ρε φίλε, δεν ξέρω αν θα το σχολιάσει. Δεν προλάβαμε. Μα δεν υπάρχει αυτό που πρέπει να βγάλετε. Μετά δεν ξέρω. Μα μετά γι' αυτό σε έχουμε στην εκπομπή, ρε φίλε, να λες πράγματα υπάρχει, τα οποία δεν λέμε εμείς. Υπάρχει. Υπάρχει διπλή μετάφραση για την δήλωση που μπορείτε να την αναπαράγετε κιόλας για να την ακούσει και ο κόσμος, όσοι δεν την έχουν ακούσει. Ή ότι είναι άχρηστη η επιτροπή και τα έκανε σαλάτα γιατί εκτέθηκε κτλ. Ή γιατί δεν μπόρεσε να δέσει μια υπόθεση για τον ΠΑΟ και εις βάρος του ΠΑΟ και το ΚΑΣ μας ξεφτέλεσε. Πάντως σε κάθε περίπτωση. Όταν, να φέρεις πέρα στην αποστολή της δηλαδή. Ναι. Αλλά όταν ακούσουν την υπουργό να λέει παροχημένη η επιτροπή και πρέπει να αλλάξει κτλ. Εντάξει. Ναι, γιατί είναι του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι δικιά του. Αλλά αφού είναι δικιά του η επιτροπή, η Αυγενάκια, γιατί δεν είναι παροχημένη. Ναι, βέβαια. Ας κρατήσει λοιπόν τον κουμπάρο. Τώρα που θα πούνε 7 κουμπάρι της Νέας Δημοκρατίας θα πούν τώρα στην επιτροπή να δούμε κάτι. 7 κουμπάρους θα βάλουμε. Μπορεί να μπει στην επιτροπή. Φυσικά το κρατήσουμε. Έχω μάθει ότι η συνυφάδα,
η Συνειφά δεν είναι πολύ δυνατή. Ναι. Και ο Μπατζανάκης που ξέρει από αθλητικά, άρα αυτοί θα είναι οι τρεις. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Θα βρούμε και ένα θείο. ΠΑΟΚ, για κουμπάρους δεν πρέπει να μιλάει. Είχες κουμπάρο τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ας το παιδί να φύγει, θέλει. Θα μπει στο καράβι. Δεν είμαστε καλά. Στο καράβι θα μπει. Με καράβι έχει κανένα σύνθημα, Στέργιο. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ να συνεχίσουμε, Στέργιο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να σημειώσουμε. Μα πριν τελειώσει το ρεπορτάζ, πετά στον Αυγενάκη. Πες το ρεπορτάζ όλο και μετά πέτα τη βόμβα, Αυγενάκη. Αυγενάκη. Δεν υπάρχει βόμβα. Αυγενάκη. Ο ίδιος είπε ότι η επιτροπή είναι έτσι, ναι, όντως. Ο ίδιος το είπε. Ο ίδιος το είπε. Ότι η επιτροπή είναι. Και άλλωστε και η συνέντευξη που έδωσε στο Λίμπερο σε εμάς ουσιαστικά έβγαλε στη σέντρα Μαρούπα κατά πρώτο λόγο και Αρκούδη, γιατί αν θυμάστε καλά είπε ότι ακούω διάφορες δηλώσεις από εδώ και δεξιά και αριστερά και δεν μπορώ να τις πιστέψω κτλ. Δηλαδή ο ίδιος έβγαλε στη σέντρα τα μέλη της Επιτροπής. Τέλος πάντων, θα τελειώσει κάποια στιγμή και αυτή η υπόθεση. Να θα σου πω κάτι, στο θέμα των δηλώσεων, όσο κι αν είναι αντίθετο σε αυτό που ζητάμε εμείς ως δημοσιογράφοι, δηλαδή και στις εκπομπές μας, έχει δίκιο. Διότι ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις οι οποίες έκαναν, ειδικά αυτά που έλεγε η Μαρούπα, ήταν απίστευτα, αλλά θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να έχουν μια πιο σοβαρή προσέγγιση απέναντι στα μίντια. Δεν γίνεται ούτε στα Facebook να γράφουν για την υπόθεση αυτή, ούτε για οποιαδήποτε άλλη, και δεν θα πρέπει συνεχώς να είναι στον αέρα ενός ραδιοφώνου. Αυτό βέβαια δεν έγινε μόνο τώρα. Απλά τώρα ασχοληθήκατε όλοι οι δημοσιογράφοι και ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτό με η Μαρούπα ήταν παιδιά κάθε Σάββατο και Κυριακή σε συγκεκριμένες εκπομπές. Η Μαρούπα έβγαινε και έλεγε για τα θέματα του Άρη, όταν έκαιγε μόνο εμάς και δεν ασχολείται κανένας άλλος από εμάς, σχεδόν καθημερινά. Απλά τώρα πήρε διάσταση γιατί είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και φυσικά γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο δυνατός από τον Άρη μηντιακά. Έχει πολλαπλούς τρόπους να σχολιάσει εντός εισαγωγικών την τοποθέτηση της κάθε Μαρούπα και γι' αυτό πήρε διάσταση στο θέμα. Άλλωστε, σου θυμίζω, Στέργιο, Μαρουπάρα, ότι στην αρχή της υπόθεσης η Μαρούπα έβγαινε και έλεγε και για κυριαρχική σχέση άλλων ομάδων, Ολυμπιακού και Άρη. Εκεί δεν είδα να πει κανένας τι είναι αυτά που λες. Γιατί τα λες? Επειδή βόλευαν. Επειδή βόλευαν. Η Μαρούπα αυτό κάνει εδώ και 5-6 χρόνια. Κάθε Δευτέρα ήταν στο Δωμαίδη. Σταμάτησε να είναι στο Δωμαίδη όταν έβγαλε απόφαση αρνητική για τον ΠΑΟΚ και ο Δωμαίδης πήγε στο Open. Κάθε Δευτέρα στο Open ήταν η Μαρούπα. Το θυμάσαι? Ναι, ήταν όντως. Και μάλιστα και μια εβδομάδα πριν την απόφαση πάλι στο Open ήταν. Άρα, μην λέμε επιτροπή, μόνο... επιτροπή που αποτελείται από κουμπάρους και από ασόβαρα άτομα, Χρήσανθε, δεν μπορεί να είναι σοβαρή. Αυτό είπε ο Γιαννάκης. Αυτό είπε ο Γιαννάκης. Άρα μου λες ότι και η ΕΠΟ που είχε τον κουμπάρο του Ζαγοράκη πρόεδρο δεν ήταν σοβαρή. Δεν γίνεται, Στέργιο, δεν γίνεται οι κουμπαριές να είναι κακές μόνο όταν είναι των άλλων. Καλά, εννοείται. Στην Ελλάδα είμαστε. Και δεν χρειάζεται, να σου πω και κάτι. Στην Ελλάδα, ειδικά, Στέργιο, δεν χρειάζεται να είσαι κουμπάρος για να θεωρήσεις ότι είναι επιλείψιμο. Δηλαδή, να πιστοποιείται με τη βάπτιση ενός παιδιού ή με το πάντρεμα ενός ζευγαριού ότι είσαι κολλητός. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δεν χρειάζεται να με παντρευτεί. Δεν χρειάζεται. Να τελειώσω, τέλος, Στέργιο. Να τελειώσω. Δεν χρειάζεται, αν είμαι λαμόγιο, δεν χρειάζεται να με παντρέψει κάποιος για να του κάνω τη δουλίτσα. Έρχεται και μου δίνει ένα 20άρικο, ένα 30άρικο, ένα 50άρικο, ένα 100άρικο, ένα οτιδήποτε. Γιατί φωνάζει? Δεν πιστοποιεί σημείο ενοχής ότι είναι φίλος μου ή ότι είναι κουμπάρος μου. Καλώς. Αν θέλει να με εξαγοράσει, υπάρχουν πολύ περισσότεροι τρόποι από το να του βαφτίσω το γιο. Η γυναίκα αυτό του Κέσσαρα, Χρήστα, δεν πρέπει να φαίνεται και τίμια. Συμφωνώ. Εντάξει, θα μπορούσε να μιλήσω εγώ τώρα. Θα μπορούσε να βολέψει καπαλού τον κουμπάρο του ο Λευτέρης Αυγενάκης. Να τον βάλει σε μια επιτροπή άλλη. Εντάξει. Και όχι δύο μέρες πριν να βάλει τον κουμπάρο του και να βάλει εργαζόμενο από το Πανεπιστήμιο Πειραιά που ο κολλητός του συναντούσε 11 η ώρα το βράδυ τη Σουλούκου και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για να πάρουν γνωμοδότηση. Και έχει και τη Μαρούπα, την διεθνολόγο, εκτιμήτρια, συνωμοσιολόγο. Εντάξει, και όλη αυτή η επιτροπή του θα μου πει εσύ ότι θα πάρω εγώ τα λόγια του σαν Ευαγγέλιο, όπως θα παίρνει εσύ. Όχι, δεν παίρνω. Άσε, ρε Χρήσανθε τώρα. Τι λόγια του σαν Ευαγγέλιο. Τι μπούρδα ήταν αυτό που είπε τώρα. Εγώ παίρνω τα λόγια του σαν Ευαγγέλιο. Το πόρισμά του. Το πόρισμά του το παίρνω σαν Ευαγγέλιο, όπως το λες, Στέργιο, γιατί θεωρώ ότι αντιποκρίνει την πραγματικότητα. Αν δεν ανταποκρίνονταν okay στο θέμα του Άρη, πώς δεν συντη FIFA ότι μπράβο, καλά έκανε και να πληρωθούνε. Μα FIFA. Ενώ άμα ήταν και τον ΠΑΟΚ θα έλεγες άλλα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Με δεν τον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Με τον Άρη, όχι τον ΠΑΟΚ. Ρε και να χάμε. Έλα, Στέργιο, πάμε. Υπάρχει πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, θα υπάρχει και στην Επιτροπή Εφέσεων, θα αφωθεί ο ΠΑΟΚ και θα μείνουν μόνο οι φωνές που έλεγαν για κυριαρχική επιρροή και οτιδήποτε άλλο. Οκ. Okay.
Καλά, και το κάστε, το κάστε, το λέτε και το ξαναδείτε σε αθώος, ε. Είπε στην Επιτροπή της ΕΠΟ, έβγαλες δύο αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες στηρίζονται σε ένα πόρισμα, βγάλε αποφάσεις και πάρε την ευθύνη εσύ. Αυτό είναι το που λέει το ΚΑΣ. Κρυφτήκατε πίσω από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, καταδικάσατε τις ομάδες, χωρίς να λέτε εσείς ότι είναι ένοχες. Και κρυφτήκατε και είπατε ότι είναι ένοχες με το πόρισμα άλλων. Πείτε το αν είναι ένοχες ή αθώες με το πόρισμα το δικό σας. Αυτό είπε το ΚΑΣ. Δεν είπε είναι αθώος ο ΠΑΟΚ. Και η Ξάνθη καταδικάστηκε την Εσίδικα. Τέλος, η Ξάνθη. Δεν βλέπω απέναντί μου τις φώκες, δεν μπορείτε να με εκνευρίσει. Εντάξει, τις φώκες. Τις φώκες. Και εγώ βλέπω μία απέναντί μου με γυαλιά. Με είπε φώκια, Στέργιο. Πες του κάτι. Μονάχους, μονάχους. Στη Σκόπελο, ωραίο. Σκόπελο, ωραίο, ωραίο. Άντε, κάνε αλώνης, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλώνης, ωραίο, έχεις δίκιο. Με την επιτροπή του Αργενάκη θα τα πούμε και σε άλλες. Θα τα πούμε και σε άλλες. Τώρα πρόσεξε λίγο, τώρα που θα την αλλάξει, μετά από τρεις μήνες, γιατί άλλους τρεις μήνες θα μείνει η επιτροπή, παίρνει παράταση. Μετά από τρεις μήνες θα είναι όλοι δικοί του, Στέργιο. Όλοι. Γι' αυτό με παίρνει τηλέφωνο. Ας είναι όλη δική του. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακοινώνει τις νέες θέσεις. Ορίζονται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, από το Πανεπιστήμιο Ρέντι, από το Πανεπιστήμιο. Ποχινιάς. Την ιστορική Νίκαια. Τραπετσόνας, Καμινίκαια, που θα είναι εκεί. Που είναι η πιο. Καμινίκαια. Από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο, τον Καμινίκιο. Από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο. Οι πιο σκλοτράχυλοι αυτοί που σα τρέχαν στην Αλαμάνα, Στέργιο. Στέργιο. Ο Πίτσι Πίτσι. Λοιπόν, αυτά περισσότερα στο Πάο 24. Θα είναι μια μέρα με αρκετό ενδιαφέρον και με την αύξηση του ΣΒΑΠ και με την πρώτη προπόνηση και να δούμε αν θα προκύψει κάτι με το θέμα του άσπου με την Μπεσίκτας. Okay. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά να περνάτε. Βουτιές, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Σέργιο Αναστασιάδη. Τουλάχιστον αυτό τον εκνευρίζω και πάει και κάνει βουτιές. Εσείς με εκνευρίζετε και είμαι εδώ. Τώρα άναψε 7 τσιγάρα με στο δουκαράβι και το βρίζουν. Να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό που λένε και έχουν και δίκιο. Έχουν δίκιο. Άκου όμως να σου πω το εξής. Έδωσε δικαιώματα η Επιτροπή. Δεν μπορεί να λέει για κουμπάρους, φίλε. Καλά, άλλο δεν αυτό. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να λέει. Εντάξει, κουμπάρους. Έδωσε δικαιώματα η Επιτροπή. Τώρα λέμε για την Επιτροπή. Ποια Επιτροπή, της Μαρούπας. Έδωσε σε δικαιώματα. Σε παρακαλώ. Όταν τα έλεγε ο Αριανός όμως για τη Μαρούπα, τον κοροϊδεύαν. Αυτοί οι ίδιοι τον κοροϊδεύαν. Βγάζατε τον Παναγόπουλο. Κάθε μέρα η Μαρούπα έβγαινε. Κάθε μέρα. Και ο Παναγόπουλος. Η έγκριτη νομικός. Τώρα δεν είναι έγκριτη νομικός. Τώρα είναι, ναι. Τέλος πάντων. Τώρα τη βγάζουν και κάποιοι. Γιατί δεν βγαίνει στη δίκη η Μαρούπα τώρα. Περιέργος. Γιατί, ο περιέργος. Καθόλου περίεργος. Συμπτωματικός με εμένα. Ναι, εντάξει. Τώρα βγαίνει που και που και λέει ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες να έχουμε ένα όπλο σπίτι, μια καραμπίνα και τέτοια. Εντάξει. Να βρουν να λένε όσα λένε. Βγήκε οι άλλοι πάλι, έβριζε τον το κούμπο πάλι. Δηλαδή, τι άνθρωποι είναι. Δηλαδή, πώς το σκέφτονται αυτό. Τι άνθρωποι είναι. Συγγνώμη, και είπε πάρε τον μπούλο. Αυτό είναι το μυαλό του. Δηλαδή, είναι βούρλα. Αυτή ήταν στην Ελληνική Βουλή. Συγγνώμη, ναι, ποιο την ψήφισε, ρε παιδιά. Εσύ! Εγώ. Δηλαδή, έλεος, πάρε τον μπούλο. Ναι, έτσι τον είπε. Δηλαδή, πες κάτι ρατσιστικό. Εντάξει, πες την άποψή σου να είναι. Αλλά αυτή η βλακεία, δηλαδή, πόσο κρετίνος μπορεί να είσαι. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει. Anyway, λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για διαφημίσεις. Τι σημαίνει κρετίνος. Κρετίνος. Αυτός που δεν κάνει σωστές πράξεις. Ο κρετίνος είναι αυτός ο οποίος είναι γκαγκαούγκας. Μια πολύ καλή ετυμολογική ανάλυση. Ανόητος. Αν μας ακούν τώρα τα παιδιά. Ανόητος. Ωραία, αυτό είναι μια προσέγγιση που καταλαβαίνουν τα παιδιά που μας ακούνε, Κώστα. Τώρα θα το χτυπήσω γιατί μου έδωσες τέτοιο. Είναι ωραία λέξη. Θα το γουγκλάρω. Κρετίνος. Να, είναι σαν τελείως διαφορετικό νόημα, όχι, Κώστα. Όχι. Είναι κρετίνος. Λοιπόν, κρετίνος. Τι σημαίνει κρετίνος. Γιατί δεν το υιοθετεί η εκπομπή ως χαρακτηρισμό. Καθυστερημένος. Δεν το υιοθετώ. Είδες. Χρονικά, ρε φίλε. Είναι άλλο από αυτό που είπες. Γιατί εγώ είπα ανόητος. Ο ανόητος είναι αυτός. Α, χρονικά, ναι. Ναι, χρονικά. Άρα έχει μείνει σε μια άλλη εποχή, αυτό εννοείς. Για τη σημασία, αυτή η γυναίκα είναι κρετίνος. Άκου τι μου είπε η κρετίνα. Άρα και κλείνεται κιόλα. Κλείνεται κιόλα. Η κρετίνα. Του κρετίνου. Λοιπόν, λυπή ετυμολογία και άλλες όμορφες ελληνικές λέξεις στη συνέχεια της εκπομπής. Αφού πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αλήθεια λες. Και αφού θυμίσουμε ότι στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας είναι το Ρίτζι Καζίνο, Κώστα. Είναι μαζί μας το Ρίτζι Καζίνο. Για να πηγαίνεις σε ανοιχτούς χώρους, να καπνίζεις χωρίς να μας ενοχλήσεις και να μας ντουμανιάζεις. Και αύριο Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή, Lucky 7. Έτσι. Με τις κληρώσεις τη 1,5 ώρα το βράδυ. Με λαχνούς στην είσοδο του μόλις μπαίνετε. Μην τους βάζεις στην τσέπη. Έτσι όπως μπαίνεις στο είσοδο, έχει κάτι μεγάλα κουτιά. Τους ρίχνεις κατευθείαν. Ρίξε κατευθείαν και μπορεί 1,5 ώρα εκεί που πατάς τα κουμπάκια να ακούσεις Κούσις Κωνσταντίνος. Μπορεί και να χωρίξει καμιά 76.000 λαχνούς.
κάτσε αυτά στα κουτάκια. Λοιπόν, κέρδισε μια φορά όμως. Εσύ είπα που ναι, κέρδισε όντως. Πέντε ψαρικάκια. Κέρδισε και δύο φορές μεγάλα ποσά. Jackpot. Ναι. Σε παιχνίδι όμως, όχι να με φωνάξουν το όνομα. Α, πατώντας. Ναι, πατώντας. Λοιπόν. Σαν την 21 δεν έχει. 21 έπαιξε μια φορά με τον φίλο μου τον Κόκε και μαζέψαμε όλο το καζίνο εκεί. Και εντάξει, πήραμε και χοντρά λεφτά η αλήθεια. Ελπίζω να μην έχεις την ίδια εξέλιξη με τον Σέρχιο. Σκευωρία. Στις διαμονές. Σκευωρία, σκευωρία. Αυτή είναι σκευωρία, είναι δεδομένο. Σκευωρία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα πούμε ακόμα περισσότερα σε λίγο. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ μπάσκετ. Πάρα πολύ πλούσιο. Πολύ, ε. Μεταγραφές, συνεντεύξεις τύπου, γίνεται χαμός. Ο Καρυπίδης ετοιμάζει. Ο φίλε, μόλις και ο Άρης μπάσκετ. Και ο Άρης μπάσκετ. Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα. Μπάσκετ. Και ο Άρης μπάσκετ. Περίμενε ο Αρβανίτης να φύγω διακοπές για να το κάνω. Ακριβώς. Και ποδοσφαιρικά έχουμε πολλές εξελίξεις. Θα μας τα πει ο Χρήστατος και για τον Άρη σε λίγο. Ναι, ναι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Πάμε, συνεχίζουμε. Γκαγκαούγκα. Πίκι πίκι ποκοπόκο. Καπαγκούμ καραγκίγκι. Νέες ελληνικές λέξεις. Αουγκίγκι. Ναι, αυτό είναι καινούργιο το πίκι πίκι ποκοπόκο. Πίκι πίκι ποκοπόκο. Και δεν είναι ποκοπόκο πίκι πίκι. Όχι, έχει. Πρώτα είναι το πίκι πίκι και μετά το ποκοπόκο. Έχει διτή έννοια. Και γιατί δεν είναι ποκο πίκι πίκι. Τώρα άσε μας, έτσι βγήκε, τελείωσε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ημίωρο. Ναι. Εκεί όπου θα μας πει ο Χρήστατος για το ποδόσφαιρο του Άρη. Όχι, όχι, στο τρίτο θα σας πει. Στο δεύτερο, φίλε. Αφού στο τρίτο. Το τρίτο έχουμε μπάσκετ. Στο τέταρτο. Λοιπόν, να πούμε τότε να πούμε τα γρήγορα τα μπασκετικά και θα αναλύσουμε μετά και στη διάρκεια της εκπομπής. Πρώτον, έχουμε ανακοίνωση από την πλευρά του Ηρακλή. Ναι, άντε ρε φίλε. Σκοτ Σάγκς. Σάγκς. Γνωστό στους μπασκετικούς από το πέρασμά του από την Κίμη, πρόπερση, φέτος έπαιξε στο Ισραήλ. Έπεσες δηλαδή. Τι έπεσα, άντε πάλι. Πρόπερση, Κίμη δεν έπεσε. Πώς δεν έπεσα. Έλα ρε φίλε, 18 πόντους σε κάθε ματσάκι σας έριξε τώρα. Ποιος είναι αυτός που έτρεχε. Ο Μαλιάς, ναι, ο Μαλιάς. Τι, όχι. Έχουμε δύο μαλλιάδες, δύο μεράστα έχουμε. Δύο μαλλιάδες. Δεν είναι για καλό μπάσκετ αυτός. Αλητία, τι λες. Δεν είναι για πολύ. Είναι σκόρερ, Χρυσανθέ. Είναι σκόρερ. Καλά, θα δούμε. Είναι σκόρερ. Κοίταξε, κοίταξε, όπως ξέρεις και εσύ κάθε από τον μπάσκετ. Να ξέρεις, παίζει όπως παίζει η ομάδα. Εντάξει. Καταρχήν δεν γίνεται να έχεις κάνει 10 σωστές επιλογές. Δεν γίνεται. Καλά, εννοείται. Λέω λοιπόν το εξής, ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο συγκεκριμένος γιατί όπως λέει, έπαιρνε την μπάλα, έτρεχε και σουτάρε. Ναι, και τα βάζε. Το θέμα είναι. Τα βάζε. Και τα βάζε. Τα 3 στα 10. Τα βάζε. 3 στα 10. 18 πόντους έβαλε στα 10. Δεν θα παίρνει 10 σουτ στον Ηρακλή. Εμείς θέλουμε να βάζει 12 πόντους, 14. 14. Το μέσο όρο του. Δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί. Δεν θα μπορεί. Δεν θα έχει τόσα σουτ. Τι λες ρε. Δεν θα έχει τόσα σουτ. Καλά, άσε τον προπονητή να... Καλά, να ανησυχεί γι' αυτό. Και εμείς βλέπουμε. Λοιπόν, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τώρα. Η ΚΑΕ. Περίμενε, πες με τον Σάξ, πες δύο στοιχεία. Ο Σάξ είναι 31 ετών, ναι. Είναι 1,98. Ναι. Παίζει στις θέσεις των guard και forward. Ναι. Είναι γνωστός από το πέρασμά του από την Κίμη. Έπαιξε στη Μακάμπι Χάιφα. 14 πόντους μέσο όρο στο Ισραήλ, 14 πόντους μέσο όρο στην Ελλάδα. Ωραία. Πέρσι δηλαδή και φέτος. Αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Καλά, αυτό δεν μας απασχολεί. Ναι, εντάξει. Είναι ένας παίκτης που έχει επιθετικό ταλέντο. Τρέχει γρήγορα. Τρέχει. Είναι ο ορισμός του run and gun. Και τρίποντο και διείσδυση. Ναι. Α, έχει και τρίποντο. Έχει μάλλον τρίποντο. Βέβαια. 33%. 34%. Εντάξει, δεν έχει τρίποντο. Καλά, δεν είναι 50, αλλά. 50 έχει μόνο. Πιστοποιείς το 3 στα 10. Άντε πάλι. Ακριβώς αυτό είπα. Στα τρίποντα, όχι στα δίποντα. Ακριβώς αυτό είπα. Χρήσανθε, 15 πόντους μπορεί να μου βάζει. Όχι. Εύκολα. Αν βάζει 15 πόντους αυτός Κώστα, σε κάθε μάτσα έχει 100. Σε κάθε μάτσα έχει 100. 100, 100. Ηρακλάρα, 100. Ναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει τελειώσει το ρόστερ του. Α! Με αυτή τη μεταγραφή. Τι? Και εκτός βεβαίως αν κάνει μια ακόμη κίνηση που θα φορά κάποιο ταλαντούχο για να συμπληρώσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχεται πολύ δύσκολη χρονιά και πρέπει να έχει 14-15 παίκτες. Ψηλούς δηλαδή έχει Καβαδάτσα Ιρέλη. Ντάνιελ. Δεν έχει πρωτοκλασά το Αμερικανό εκεί. Καβαδά έχω ρε φίλε. Εθνική αυτό Ελλάδος. Σου λέω. Δεν έχει πρωτοκλασά το Αμερικανό. Έχω Ντάνιελ. Η πρωτοκλασά τη σου Αμερική. Οι ξένοι είναι, έχω, στα, είναι έχω χαμηλά. Μουρ, έχω Τσαερέλη, άλλη εθνική. Είναι χαμηλά. Τους δύο ψηλούς εθνικής των παραθύρων έχω. Για όποιον δεν το κατάλαβε. Τον παραθύρων, εντάξει. Τον παραθύρων που ήταν αίτητη στα προκριματικά. Καλή είναι. Πολύ καλή είναι, όχι απλά καλή. Είναι πολύ καλή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι δίκαιος. Έχω Γκιουζέλη, Τσαερέλη, Μουρ, απλά, Ντάνιελ, ξέρεις και Καβαδά εσύ, και Γιωργαλά. Ξέρεις και εσύ. Εθνική εφήβων, και αυτό είναι εθνική. Ότι θα έχει ένα θέμα
με ομάδες οι οποίες θα έχουν αθλητικούς ψηλούς. Πιο αθλητικούς από τον Καβαδά υπάρχει, που δεν μπορεί να τον κουνήσει κανείς, που καρφώνει με το ένα χέρι ενώ είναι 2-5. Ο Καβαδάς δεν είναι αθλητικός, είναι βουνό. Είναι ο Ντάνιελ αθλητικός, που είναι 2-3. 2-2, αλλά. Θυμήσου όταν πέρα αρχίσουμε τον μπάσκετ. Ποια ομάδα έχει αθλητικό ψηλό, για πες μου. Δεν ξέρω καμία ομάδα. Καμία. Θα πάρουμε. Ο Άρης. Τον Τραγκίσεβιτς. Τον Τραγκίσεβιτς. Και τον Μιλόσεβιτς. Εγώ και εσύ πιο ψηλά πηδάμε. Λοιπόν. Εντάξει. Θα δούμε τώρα. Εσύ μπορεί να, γιατί καρφώνεις. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τους προπονητές. Εντάξει, επειδή μας αρέσει να μιλάμε για μπάσκετ και μπάσκετ ψιλονιώθουμε κιόλας, έχουμε παίξει κιόλας λίγο. Ο Ηρακλής είχε πράγματι έναν παίκτη ο οποίος έδινε αέρα πολύ ψηλά, τον Ντέιβις. Ήταν πολύ αθλητικός, με πολύ ενέργεια. Τώρα διαφοροποιεί λίγο το προφίλ αυτό. Δηλαδή, η ΑΕΚ τι ψηλούς έχει? Το Σλότερ. Ο Παναθηναϊκός. Προμηθέας, Περιστέρι, αυτοί τι ψηλούς έχουν? Έχουν. Δεν έχουν αθλητικούς, τέτοιους Αμερικανούς που θα καρφώνουν μέσα στη μάπα του Καβαδά. Έχουν, αλλά βλέπω να τους περνάω αυτούς. Ο ΠΑΟΚ. Ποιο θα περάσει, τον Προμηθέα? Ναι, γιατί τι. Μην βάζεις πολύ ψηλά τον πύχη, γιατί άμα χάσει από τον Πανιόνιο πάλι εδώ μέσα. Εντάξει. Αλλά πήρε το Βεργίνη. Εντάξει. Οπότε. Όντως. Δεν μπορεί να μας βάλει κάποιος 25 πόντους με 5 τρίποντα, Δημήτρη. Δηλαδή, έλεος, υποποίησε τις γωνίες. Που σου βάλε η γυναίκα σου σκουφί καλοκαιριάτικα. Ωραίο. Το έκανε πολύ ωραίο βίντεο. Ναι, όντως. Λοιπόν, με κορυφή τώρα. Το. Άρα έπρεπε να φαίνεται και η Ελεάνα. Ναι, εντάξει, και έτσι το κάνανε, ήταν πολύ καλό και είχε πολύ μεγάλη πέραση. Και... Συγγνώμη, είπε η ομάδα της καρδιάς μου. Ο Δημήτρης. Ήταν Ηρακλής και πριν. Πάντα ήταν Ηρακλής. Ναι. Όλη οικογένεια φυσικά. Σοβαρά. Ναι, δεν το ήξερα. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι, είναι... ότι ήταν ΠΑΟΚ. Όχι. Ηρακλής. Απλά έπαιξε πρώτα στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Άλαν Χέρντον. Χέρντον. 10 Νοεμβρίου του 1994. Του 1994. Δηλαδή. 26. Εντάξει. Μια χαρά. Από το, στο Κολοράντο Springs. Δεν σου φαίνεται περίεργα τα 94, αυτά δεν σου φαίνεται πολύ περίεργα. Εμένα ναι, γιατί γεννήθηκα το 74. Ναι. 2-6. Power forward center. Τον βάλουμε στα καλάθια ο Καβαδάς. Και ο Ντραγκίσεβιτς. Δεν το ξέρεις, Και ο Ντραγκίσεβιτς. Από τον τρόπο που διαβάζεις, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω το παιδί, τι να κάνουμε. Παντελώς άγνωστος, ναι. Όχι, δεν είναι πάντα. Εντάξει, δεν το ξέρω, τι να κάνουμε τώρα. Με το ξέρεις, πέρσι αγωνίστηκε στους Canton Charge. Τη γατρική ομάδα των Cleveland Cavaliers στο NBA. Τώρα εγώ γελάω, εγώ δεν έχω καν παίκτες. Πρόσεξε. Ο ΠΑΟΚ κάνει και ναι, κάτι. Όντως, πρόσεξε. Ναι. Έχοντας 4,5 πόντους, 39% στα τρίποντα. 2-6 και τρίποντα. 2 rebound και μισό κλέψιμο. Σε κάτι λιγότερο από 12 λεπτά συμμετοχής. Το μισό. 4 πόντους στη G League. Εντάξει, είναι ψηλός όμως, δεν είναι. Κι εγώ είμαι ψηλός. Θέλω να πω, δεν είναι. Στη G League οι κοντοί βάζουν πολλά. Τα στατιστικά δεν. Ναι, και από αριθμούς είπαμε δεν κρίνουμε. 12 λεπτά στη G League. Και το στατιστικό είναι τα τρίποτα. Μπορεί να μου βάλει το στατιστικό στις βολές. Ο συνάδελφος. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ. Το στατιστικό στις βολές. Δεν θα κάνει ομάδα. Γιατί δεν έβαλε τα στατιστικά στις βολές? Κάτσε να το δούμε. Άντε. Νομίζω δεν έβαλε γενικά στατιστικά. Έβαλε μόνο τα τρίποτα. Α, έχει. Ναι. Έπαιξε συνολικά 130. Α, στο κολέγιο είχε 61%. Εντάξει, ψηλός είναι, φίλε. 6-10 καλό είναι. Στο κολέγιο. Στο κολέγιο. Ο Καβαδάς τόσο έχει. 62. Όταν είναι στο κατάμε, στο παλέ και ο Βαγκάρι. Όταν πάει στο Ιβανόβιο και να πάει. Εκεί δεν θα πάει καν στις βολές. Και κουνάει την μπασκέτα πίσω για αυτό να μην. Εκεί δεν θα πάει καν στις βολές. Τι θα κάνει αυτός? Δεν θα πάει καν στις βολές εκεί. Τι δεν θα πάει? Α, τις σφαγές που θα τρως και θα τους. Όλες τις βολές θα το στέλνουν και όλα τις χάνει. Τις χάνει, ναι. Λοιπόν. Ναι. Αυτό τον έχει ο Καβαδάς, εντάξει. Σημαντικό λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει πολύ καλά. Ο Καβαδάς, μια που το λες. Ναι. Μια που ανοίξαμε μπασκετική κουβέντα. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι ο πιο βελτιωμένος ψηλός στο ελληνικό μπάσκετ την τελευταία πενταετία. Όχι, ρε. Και όταν πενταετία, λέω. Αφού ένα χρόνο δεν έπεσε. Περίμενε. Τώρα. Μην είσαι υπερβολικός. Είπα την τελευταία πενταετία. Λέω από τότε που πήγε από τον. Έχασε εκείνη τη βολή και έπεσε η ομάδα του. Ναι. Με τη μία βολή που έχασε. Βόρυβο. Με την ισοβαθμία. Ενώ κέρδισαν, πέσανε. Γιατί και, αν έβαζε μία βολή ακόμα. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Καλά, δεν πέφτει η βολή του Καβαδά τώρα. Ναι. Έχασε 76 εντάξει. Παιχνίδια τώρα. Εντάξει. Έτσι, το σημείο αναφορά όμω ήταν εκείνη η βολή. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Από εκεί, λοιπόν, πρόσεχε λίγο. Και στον Άρη και τα λοιπά, πέρσι η σεζόν του στον Ηρακλή ήταν πολύ καλύτερη και βελτιώθηκε απίστευτα. Ναι, ναι. Απίστευτα. Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι δούλεψε και είναι το θέμα που τρελαίνομαι με κάποιους παίκτες, στις βολές. Παιδιά, δούλεψε πάρα πολύ. Αυτό λέω, ότι δούλεψε. Εγώ δεν ξέρω τι δουλειά έκανε. Φαίνεται όμως από το αποτέλεσμα.
ότι δούλεψε πάρα πολύ και στις βολές και στις τοποθετήσεις του Κώστα. Εντάξει, φίλε, σέντερ είναι. Επιθετικά. Σέντερ είναι, δούλεψε. Και πριν σέντερ ήταν. Και έμπαινε σαν καγκαούκας που λες και εσύ. Και μπασκετικά εννοείς βελτιώθηκε. Βελτιώθηκε πάρα πολύ στις τοποθετήσεις του κάτω το καλάθι επιθετικά. Στις βολές που εδώ πάει με να πει ότι πήγε και εκτέλεσε 4.000 βολές. Είναι το μόνιμο θέμα που έχω. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο επαγγελματίας αθλητής. Δεν του βγαίνει το ψουλού, ρε. Τι λες, ρε φίλε, εδώ τις βάζω εγώ. Εσύ τις βάζεις. Δεν του βγαίνει. Κωστά. Δεν βλέπεις οι περισσότεροι με τη στήλη σου τάρουν καταρχήν. Άλλαξε το στυλ. Ο άλλος πήγαινε αυτός. Ποιος ήταν αυτός που είχα εγώ που πήγαινε και δίνε σφαλιάρα στον αέρα. Για άλλαξε εσύ τον τρόπο που γράφεις, ας πούμε, που πιάνεις το στυλό. Αγόρι μου. Δεν μπορείς. Δηλαδή, συγγνώμη, έπρεπε πριν βαρέσω βολή αυτό. Μαγκή, πώς τον λέγανε και τον ψηλό, ρε. Ο Μαγκή είναι. Που πήγαινε και έδινε με το αριστερό χέρι μια σφαλιάρα στον αέρα. Ναι. Τι ήταν αυτό τώρα. Ο Μαγκή. Αυτό τι ήταν, για πες μου τώρα δηλαδή. Φιλότιμος. Τι φιλότιμος, ρε. Εργάτης. Λοιπόν, για είχε να... σε μάτς ένα, μία στις 9. Δεν πειράζει, για να ακούσουμε λίγο. Ποιον? Τι έχει να μας πει. Ποιος? Το παιδί αυτό. Το παιδί. Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Καβαδάς. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα βρίσκομαι για δεύτερη σεζόν στην οικογένεια του Ερακλή. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά και δημιουργική, γεμάτη υγεία για όλους. Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Ευχές για πρωτοχρονιά, είπε. Λόγω κορονοϊού, Βασίλη, θα ανυπομονείς. Όχι, εμένα μου αρέσει ο Καβαδάς. Όπως επίσης, μου αρέσει πολύ ο Τσαϊρέλης που πήρες. Μια χαρά. Ολοκληρωμένος παίκτης, αν ήταν και λίγο πιο δυνατός κάτω το καλάθι. Μια χαρά είναι και ο Μιχάλης. Εντάξει, έχει και τρίποντο, έχει και από μακρινή απόσταση, έχει και, παίζει και καλή άμυνα. Μ' αρέσει ο Τσαϊρέλης. Κάνεις καλή ομάδα, έχεις κάνει καλή ομάδα. Δεν ξέρω τα Αμερικανάκια που πήρες τι είναι. Δεν ξέρω, σου είπα, δεν μ' αρέσει ο Σάγκης. Το Χάλα δεν το ξέρεις τώρα. Ναι, ο Χάλα μ' αρέσει. Αυτός που πήρες τους καινούριους, δεν ξέρω, φίλε. Εντάξει. Θα δούμε. Παιγμένοι είναι όλοι. Αλλά σε σχέση με πέρσι. Ο μόνος που, είναι, έτσι, που είναι, είναι ο Μουρ. Οι άλλοι είναι όλοι παιγμένοι σε καλό επίπεδο. Ο Ντάνιελ, Ιταλία. Ο Μπόουλιν, Γερμανία. Ο Χάλαν είναι γνωστός. Ναι. Ο Μουρ είναι μόνο που, είναι, ας πούμε, ήταν Α1 Ιταλίας. Δεν έπαιξε πολύ. Πήγε Α2 Ιταλίας και ήταν καλός σε Σουηδίες, Δανίες και τέτοια. Σε σχέση με πέρσι, έχεις αναβαθμίσει πάρα πολύ το ελληνικό σου στοιχείο. Έκλεισε το κινητό μου. Το έχεις αναβαθμίσει πάρα πολύ. Είπα πολλές καλές κουβέντες για τον Ηρακλή, γι' αυτό έκλεισε. Έχεις αναβαθμίσει πάρα πολύ το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή η μεταγραφή του Τσαϊρέλη σε ανεβάζει επίπεδο. Όλα σχετικά είναι, Χρυσανθέ. Καλά, ναι. Στο γήπεδο, εντάξει. Αμα... Εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Τι να πω, ότι είναι καλύτερη ομάδα από θα πέρσι. Περάσω το πώς να το πω. Θα περάσω τον Προμηθέα και τον Περιστέρη, είπε. Καλά, αυτό το λέω, εντάξει. Τι μικρό καλάθι. Αυτό το λέω, μπα και πουλήσω κανένα διαρκεία. Α. Εντάξει. Να βγει μετά ο Χαρδαλιά. Sold out σε διαρκεία δεν έκανε κανεί, να ξέρει, Χρυσανθέ. Κώστα, βγάζει 2.000 εισιτήρια συνολικά. 2.500. Έκανα sold out. Όσα δίνει ο Άρης όταν είναι 12ο. Μπράβο. Τι μπράβο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν είχα 5, δεν θα έδινα. Όχι. Τι λέζε. Δεν θα δίνει 5. Δεν θα έδινα. Θα δίνει 2.000 πάλι. Λοιπόν. 5.000 διαρκεία. Όχι, δεν θα δίνει 5.000 διαρκεία, Κώστα. 5.000 διαρκεία δεν είναι στο ποδόσφαιρο. 5.000 διαρκεία δεν δίνει ούτε ο. Δίνει μόνο ο Άρης. Η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα. Χθες που πήγα εκεί που είχα μια δουλειά σε ένα φίλο μου. Στην Μπαρσελόνα. Στο Χαριλάου. Ήταν η που πήγα μου. Να κάνω τα ρούχα για τη, για τη νέα χρονιά. Μω στον Πέρι, ναι. Ναι. Είχε κόσμο, είχε ουρά. Κώστα, υπάρχουν δημοσιεύματα. Στην φυσικά. Στην Πουτίξ. Πάνε να πάρουν διαρκεία. Στηρίζει ο κόσμος το Άρη. Τι είναι. Ζήλεψες λίγο, πες. Όχι, μπήκα, πήρα και εγώ 3 και έφυγα. Λοιπόν, να στηρίξω και εγώ την προσπάθεια. Έτσι, έτσι. Και φορούσα και κεντρομαύρο μπλουζάκι. Χρυσό, μαύρο με χρυσά γράμματα. Εντάξει, μπράβο Κώστα. Λοιπόν, η Νάντα ανακοίνωσε 5 κρούσματα κορονοϊού. Εδώ τώρα αυτό θέλω να πω γιατί λέγαμε για μπάσκετ. Ναι. Σήμερα σε μισή ώρα αρχίζει ένα πολύ κρίσιμο συμβούλιο στον Ισάκε. Άρα 29. Ναι. 30, 30 πόσο. Ναι. Τα πράγματα δυστυχώς, παιδιά, δεν πάνε καλά. Έχουμε καταρχήν πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Αύξηση σχέση με τι. Έχουμε με το τι είχαμε. 500 κρούσματα τον Ιούλιο. Εντάξει. Όσα, το 1/10 που έχουν την ημέρα. Δεν έχει σημασία. Χθες είχαμε 58, 52, κάτι τέτοιο. Κώστα, άκου να δεις. Για να καταλάβετε και το τι γίνεται. Κρίνεις με βάση αυτά που ζούσε τον Απρίλιο. Χρήσατε η αρμόδιτα. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι η αρμόδιτα λένε γιατί είσαι γκαγκαούγκας και δεν πλύνεις τα χέρια σου. Και δεν κρατάς αποστάσεις και δεν φοράς μάσκα. Γι' αυτό τα λένε. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι το Σεπτέμβριο που θα έχει 200 κρούσματα τη μέρα. Ναι. Θα είναι κανονικά τα πάντα και θα πηγαίνεις με τις μάσκες, τα γάντια. Έτσι θα λειτουργούμε. Μακάρι. Να ξέρεις. Μακάρι. Και στο γήπεδο άδειο. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ κρίσιμο το συμβούλιο στον Ισάκη.
Καταρχήν, όπως γνωρίζεις, ναι, δεν πέρασε καμία νομοθετική ρύθμιση από αυτά που λέγαμε για τα αυστηρά κριτήρια. Ναι. Ούτε η εγγυητική, ούτε το 800 στο μπάτζετ, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και εμείς στο μπάσκετ, ρε Κώστα, ήρθε η πανδημία για να βάλουμε όρια. Ναι, 800, δηλαδή, έλεος. Σε παρακαλώ. Έλεος. Και κάτι με την Επιτροπή, ότι δεν συνεδριάζει, δεν πρέπει να η αλλάξει. Επιτροπή, όχι, όχι, άκουσα. Δεν είναι θεσμο, δεν είναι ακόμη. Άκου. Πήρε παράταση, δεν πήρε. Άσε να στα πω. 16 Αυγούστου λήγει η θητεία. Μπράβο. Άρα δεν μπορεί να αποφασίσει για τους φακέλους και όλα τα υπόλοιπα σε όλα τα αθλήματα τα οποία εξετάζει. Άρα τώρα δεν μπορώ να δώσω φάκελο εγώ. Όμως, περίμενε ρε Κώστα, μην βιάζεσαι. Νοέμβριο θα έχεις το πάση. Επειδή είναι γνωστό ότι υπάρχει μια σύνεση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και ο αρμόδιος υπουργός πάντα κάνει το καλύτερο δυνατό έτσι για το άθλημα και τον ελληνικό αθλητισμό. Λευτέραρος. Πέρασε νομοθετική ρύθμιση, Κώστα, χθες, που παρατείνει κατά 3 μήνες τη θητεία του. Άρα, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο τελειώνει η θητεία του. Άρα μπορώ να κάνω φάκελο. Άρα θα κάνεις κανονικά το φάκελο, θα τον στείλεις. Και έτσι κι αλλιώς, άδειος γεμάτος, θα πάρουν όλοι άδεια λόγω κοροδοϊού. Α, θα πούνε έτσι. Τότε τι λέγαμε, κεντρική. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού την ίδια στιγμή είναι τσατισμένη γιατί ο ΕΣΑΚΕ με αυτό που έκανε, Κώστα, αν θυμάσαι, ναι, στην ουσία έκανε μία δική του Επιτροπή Αδειοδότησης. Δεν ψηφίστηκε αυτό. Προτάθηκε και ναι, πρέπει να ψηφιστεί από τον Υπουργό. Μπράβο. Ο Υπουργός λοιπόν τους είπε τι. Μισό λεπτό. Και η ΕΠΑ δεν έχει Επιτροπή. Η ΕΠΑ έχει αυτοδιοίκητο. Και τον μπάσκετ έχει αυτοδιοίκητο. Πού το. Σε τι, στη FIBA, στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να κάνει η ΕΟΚ Επιτροπή. Βέβαια. Μόνο η ΕΟΚ μπορεί να κάνει Επιτροπή Αδειοδότησης. Που σιγά. Μην κάνει το 80. Αν κάνει η ΕΟΚ θα είμαι μέσα σίγουρα σε αυτήν την Επιτροπή. Κι εγώ. Να με πάρεις μαζί σου, βοηθώ. Έχει αναπληρωτές. Ορίστε, να. Ναι, αλλά είναι αμισθή. Όλοι αυτοί αμισθοί είναι, Κώστα. Είναι. Γι' αυτό είναι οι πιο πλούσιοι από όλους. Είναι. Αν είχαν μισθό, θα παίρναν τον μισθό. Οι αμισθοί είναι οι καλύτεροι, να ξέρεις. Αυτοί που λένε, εγώ δεν παίρνω. Όπως μου λέει και ο φίλος. Απλάκτησα μια βίλα τώρα στο. Ο φίλος μου, ο Γεωργίος, όπως μου λέει, εσύ λέει είσαι αλφα μη. Τι είσαι. Άμισθος μαλέας. Αλφαμή, βέβαια. Εσύ λέει αλφαμή, λέει, σε λέει, μην μιλάς. Κανονικά, αλφαμή. Λοιπόν. Καλά τα λέει ο Γιώργης. Πρέπει να το βγάλουμε μια μέρα. Δεν βγαίνει. Τι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Θα το βγάλω εγώ. Θα με ακούσει, λέει, ο Βασιλακόπουλος, λέει, τι θα πω και τέτοια. Δεν βγαίνω, θα βγει ως προπονητής. Σε μένα θα βγει. Σε σένα βγαίνει. Ως προπονητής μου. Μια χαρά θα βγει. Βέβαια, τι νόμιζες. Λοιπόν. Κανονικά και με τον νόμο. Τέλος του δευτέρου ημιώρου. Μαζί μας στο Ρίτζεσι Καζίνο. Μαζί μας είναι, ναι. Είπαμε αύριο Παρασκευή Lucky 7, κληρώσεις και τα λοιπά. Πολύ ωραίο περιβάλλον, προσεγμένο πολύ όσον αφορά επαγγελματικό 100%. Τα υγειονομικά ανοιχτή. Χωρίς κορονοϊούς, γιατί πάτε κάτι γκάγκες πάνω και γυρνάτε με κορονοϊό. Ναι, όντως. Πάρα πολλά τέτοια κρούσματα πάει. Πού πήγες, πήγα εκεί και έπαιξα. Πολύ ωραία, γυρνάς, κορονοϊός. Άιντε. Αφού είναι βούρλα. Ναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερο ρεπορτάζ. Πίκι πίκι πόκο πόκο. Πίκι πίκι πόκο πόκο. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Ξέρετε με πόσα λεφτά έκλεισαν τον Γκρίφιν, λέει ο φίλος, ο Δημήτρης, ο οποίος στέλνει μήνυμα. Ποιοι τον έκλεισαν. Να πούμε ότι μπορείτε να στείλει. Ο ΠΑΟΚ. Α. Πόσα λεφτά, ρε φίλε, ξέρω εγώ. 70.000 δολάρια, λέω εγώ. 80. Ωραία. Δεν το ξέρω. Εντάξει, να μην πάρω ούτε την ομάδα στο λεφτό. Πάρε εδώ να πάρουμε εμείς κανένα. Δεν είναι σωστό. Μπράβο, δεν είναι σωστό. Και ούτε και τον αθλητή. Ο αθλητής είναι ένας πολύ καλό παίκτη. Αυτό πάλι να ξέρετε και με πόσα λεφτά τον κάνανε και πόσα πήρε και πόσα έκανε και πόσα έρανε. Και τι πράγμα είναι αυτό. Ο κόσμος που ζητάει. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Θα μου πεις εδώ ο κόσμος θέλει να αποφασίζει τι θα κάνουμε. Ναι, καλά, εννοείται. Ο άλλος έλεγε πρέπει ο Δρακόπουλος να βάλει το χέρι στη τσέπη. Πρέπει. Δρακόπουλος. Ναι. Καρυπίδης. Είναι υποχρέωσή του να πληρώσει πρέπει τα παλιά. Πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη και να μας κάνει καλή ομάδα για να παίξουμε πρέπει στην Ευρώπη. Πρέπει. Το πρέπει δεν είναι καλό το πρέπει. Κάτσε ρε φίλε. Έπρεπε να πει είναι υποχρεωμένος. Μα το λέει πρέπει. Πρέπει ο Δρακόπουλος να βάλει το χέρι. Το βάλε φίλε. Τώρα το βάλε. Ο Δρακόπουλος και ο Σαρόπουλος. Και ο Σαρόπουλος. Γεια σου Μιχάλη. Μιχάλη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλω να ξαναργήσει την εκπομπή. Γιατί αν αργήσεις, κάποιος πρέπει να φύγει. Θα φύγω εγώ, Χρυσανθέ. Και αυτός δεν θα είμαι εγώ. Ποιος θα φύγει, λέει εγώ. Εντάξει, Χρυσανθέ, θα φύγω εγώ. Ποιος θα φύγει, λέει εγώ. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο.
κορυφές από εδώ στα φαβορή, υπηρεσία Cashout, live streaming, επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Κυρίες και κύριοι, για τα επόμενα 3 χρόνια χρηματοδοτεί. Εντάξει. Είναι το ταφ κοντά στο πι. Στο πληκτρολόγιο μπορεί. Χρηματοδοτεί την Super League και δίνει ανάσα και στη Λίγκα και σε ομάδες. Ο Mr. Gold είναι επίσης μαζί μας. Πλέον το 23-10-62-85-86 άνοιξε και σας περιμένει. Μία η ώρα ανοίγει κανονικά, μία το μεσημέρι μέχρι τη μία το βράδυ. Μεσολογείο 2 στις Οικίες, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιρλί, μουσακάδες, παστίτσια, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα και κάτι καινούριο από τον Mr. Gold. Ξύπρα, Κώστα, σειρά. Πάρα πολύ ωραία. τι σειρά μου, το... Τα φόρο, λέει, αγόρι μου, τα φόρο είναι μπροστά σου. Πήγες, πήρες μπαρονές πριν. Μπαρονές αράμπικα, παίρνετε μαζί και ένα κουπόνιο που γράφετε ονοματεπώνυμο, στοιχεία, email κτλ. Εκεί τηλέφωνο, το βάζετε στην κάλπη που είναι μπροστά φάτσα κάρτα σε όλα τα φορόλ. Και έτσι παίρνετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για τα 7 χρόνια των Forall. Forallstores.gr λεπτομέρειες. Κερδίζετε 50 μεγάλα δώρα, 50 μεγάλοι τυχεροί νικητές θα είστε βέβαια. Ελπίζουμε να είστε ένας εξ αυτών ή μία εξ αυτών. Ένα πεζό 208, 7 σκούτερ ηλεκτρικά, 7 ποδήλατα πεζό, 7 κινητά iPhone, 7 PlayStation 4, 7 φωτογραφικές μηχανές Nikon DSLR, 7 action cameras GoPro Hero 7. Και 7 τρίμερα στο Πήλιο, μόνο στα Forall, με όλα τα προϊόντα. Κοίτα μαλλί ο άλλος. Ναι. Μόνο στα Forall με προϊόντα με τη σήμανση 7 years Forall. Συγγνώμη, δεν το είπε κάποιος. Έτσι βγαίνει, ρε. Είναι το στυλ του. Σε όλες τις φωτογραφίες, αν το δεις, έτσι είναι. Λοιπόν. Τσαλαπετινός. Ο Σταύρος Κόλκας μας ενημερώνει. Oh. Υπάρχει νέα πρόταση ΠΑΟΚ σε Βιερίνια. Εναντίον μας. Ωραία. Η οποία είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με την πρώτη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόταση είναι 1-1 χρόνο. Μάλιστα. Με τον πρώτο χρόνο 450.000 ευρώ. Όσα δεν θα βγάλουμε ποτέ στη ζωή μας. Λέει, λέει ο Σταύρος ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη. Άρα του τη μειώσανε κατά πολύ. Δηλαδή του λένε φύγε. Με 450 τον παίρνουν άνετα στον Άρη. Του λένε ξέρεις. Φύγε δηλαδή ή όχι. Δεν ξέρω τώρα. Προφανώς θα κρίνει. Θα κρίνει. Το αποφασίσει τώρα όταν όμως έπαιρνε ένα 300. Αυτό λέμε. Του κάνανε πρόταση 800-900 και δεν τα δεχότανε. 3 χρόνια 5 εκατομμύρια. Ναι, και του λένε 800. Τώρα... Πόρεσε, του λένε 800 και λέει είναι λίγα. Και τώρα του λες 450. Προφανώς. Από εδώ είναι η πόρτα, από εκεί είναι και το αίσθημά μου. Ναι. Για να πόσο χαμηλή να τον κάνουμε για να φύγει, να το λες. Τέλος πάντων, η είδηση είναι αυτή, μας λέει ο Σταύρος. Η είδηση είναι αυτή ότι μας λέει ο Σταύρος ότι υπάρχει νέα πρόταση ΠΑΟΚ σε Βιερίνια, μειωμένη κατά πολύ σε σχέση με την πρώτη. 1-1, 450 χιλιάρικα για τον πρώτο χρόνο και μου επισημαίνει εδώ ο Σταύρος ότι η πρώτη ήταν πολύ μεγαλύτερη. Τη μεταφέρουμε τώρα από εκεί πέρα. Μπορεί ο παίκτης να πει: Οκ, είμαι καλά. Ο ποδοσφαιριστής αποφασίζει. Οι ομάδες κρίνουν το τι τους συμφέρει στο οικονομικό κομμάτι. Οι ομάδες αποφασίζουν τι συμβόλαια θα προτείνουν στους ποδοσφαιριστές. Και από εκεί και έπειτα γίνεται αυτή η συνδιαλλαγή ανάμεσα σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε λίγο στον Άρη. Εκεί όπου καταρχήν φαίνεται να καταλήγει σε ένα φίλο του Κούση ο Άρης για τη θέση του γυμναστή, καθώς ναι. Είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει ο Νίκος Αμανατίδης, πρώην του Ηρακλή και του Όφη. Μάλιστα. Είναι πολύ πιθανό να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση στην ουσία του Λάζαρου του Βαρδάκη, γιατί ο Αντώνης Σαριόγλου εξυπηρέτησε στην ουσία τον Άρη για 2 εβδομάδες, 3, καθώς είναι στο τεχνικό team του Έκτορ Ραούλ Κούπερ και θα συνεχίσει εκεί. Πού, στην Αίγυπτο? Μπορεί να ξαναπάνε στην Αίγυπτο. Τώρα είναι ελεύθερος. Τώρα είναι ελεύθερος ο Κούπερ, αλλά είναι στη διαδικασία συζητήσεων για να βρεθεί σε ομάδα. Άρα θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι stand-by. Περιμένουμε το επίσημο OK από τη FIFA ότι παιδιά είναι σε αναστολή το θέμα του Ντουρμισάη,
Άρα μπορείτε να προχωρήσετε από τώρα σε μεταγραφές και να μην περιμένετε μέσα στον Αύγουστο να γίνει το ΚΑΣ κτλ. Ναι. Εφόσον γίνει αυτό, ίσως και αύριο ή το αργότερο στις αρχές της άλλης εβδομάδας, γιατί υπάρχει σχετική αλληλογραφία με τη FIFA, έτσι, αυτό το διάστημα. Της τελευταίας εβδομάδας, από τη στιγμή που τους έστειλες πλέον τη Δευτέρα και του Πορτίγια και λύθηκαν τα τέσσερα μπαν από Συστών, Ούμπιντες, Μαγδαλένα και Πορτίγια, αυτά λύθηκαν. Μένει τώρα να λυθεί και του Ντουρμισάη με βάση την αλληλογραφία που έχουν οι δύο πλευρές όλες αυτές τις ημέρες και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε στην αλληλογραφία συμμετέχει και το ΚΑΣ, το οποίο όχι υπέρ μας. Υπέρ μας ότι, το ΚΑΣ. Ότι λέει ότι για την αναστολή, πρόσεξε τι λέω, για την αναστολή, δηλαδή ότι υπάρχει όντως νομική βάση που λέει ο Άρης ότι μέχρι να εκδικαστεί από το ΚΑΣ είναι επίδικο, θεωρείται σε αναστολή το όλο θέμα. Άρα μπορώ να κάνω μέχρι να εκδικαστεί από το ΚΑΣ μεταγραφές. Γιατί έλυσα το βασικό ζήτημά μου που ήταν οι τέσσερις παίκτες. Η αίσθηση είναι ότι θα πει: OK, η FIFA, αλλά επειδή είναι FIFA, θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει το χαρτί. Μόλις έρθει το χαρτί και το πάρουμε, θα το πούμε και αυτό. Υπάρχουν λοιπόν παίκτες στο προσκήνιο. Εντάξει, για τον Ματέο Γκαρσία το έχουμε σημειώσει. Για τον Γκνιάτιτς, πρώην του Πλατανιά, τον θυμάσαι. Ο οποίος έφυγε από την Κρήτη και πήγε ωραίος. Και στη Ρόντα στην Ολλανδία και στην Πολωνία την τελευταία σεζόν. Ένας αμυντικός χαφ. Οκ, okay, δεν είναι για μένα πρώτο βιολί, αλλά ένας παίκτης ο οποίος έλειπε από τον Άρη. Δεν είχε τέτοιο αμυντικό χαφ ο Άρης. Δηλαδή με τα χαρακτηριστικά λίγο πιο αμυντικογενή, λίγο να κρατήσει περισσότερο την μπάλα, να κόψει λίγο περισσότερο. Ο Άρης και ο Ματίγια και ο Σάσα είναι διαφορετικού ύφους ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, ο οκτάρι είναι ο Ματίγια και ο Σάσα είναι περισσότερο οκτάρι που έπαιζε και εξάρι. Απλά τα πολλά του τρεξίματα τον βοηθούσαν να τα απεξέλθει και στο αμυντικό κομμάτι. Άλλωστε, είναι ο πρώτος σε κλεψίματα στη Super League, ο Σάσα Κώστα. Ωραίος. Φέτος. Ωραίος. Και δεύτερος ήταν ο Γιαννούλης του ΠΑΟΚ. Ένα τέτοιο παίχτη, δηλαδή, να παίξει λίγο πιο κλειστά και τα λοιπά, δεν έχει ο Άρης και μπορεί να είναι ο Γκνιάτιτς μία από τις επιλογές. Τον βλέπουμε, δηλαδή είναι στη λίστα. Από εκεί και έπειτα ο Σάκητς περιμένει την λύση του Μπαν για να υπογράψει. Ο Ματίγια και ο Κουέστα τα έχουν βρει σε προφορικό επίπεδο, αλλά επειδή εγώ πάντα περιμένω τις υπογραφές πρέπει να το δούμε και σε γραπτό. Για να γίνει το γραπτό και αυτοί εξαρτώνται από τον Μπαν. Πρέπει να λήξει το Μπαν για να υπογράψουν οι ποδοσφαιριστές. Και υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρχει ένας Γάλλος στόπερ. Υπάρχει φυσικά ο Σαντίκου για την κορυφή της επίθεσης που είναι και η πιο ακριβή επιλογή. Και ο Βιερίνια για το αριστερό άκρο της... Όχι. Και ένας αριστερός μπακ που είναι σε καλό επίπεδο οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Άρης, και γι' αυτό είναι πιθανό την επόμενη εβδομάδα να οριστεί και η συνέντευξη τύπου του Καρυπίδη. Ο Άρης με το που θα λυθεί τον Μπαν θα ανακοινώσει 5 με 6 μεταγραφές την ίδια μέρα. Και από εκεί και έπειτα θα πάει σε μια διαδικασία, τον ανακοινώνει και άλλους ποδοσφαιριστές. Θέλει μέχρι τις 10 Αυγούστου να έχει επανδρώσει το ρόστερ του. Θα ανεβούν και 3-4, ίσως και 5 με 6 ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19 στην προετοιμασία για να τους δει κιόλας ο Ένινγκ. Είναι δεδομένο ότι 2-3 θα γίνουν σίγουρα στελέχη της πρώτης ομάδας. Ο μικρός ο Σεγγέργη που είναι αριστερό μπακ, θα τον έκανε και τον Γενάρη πέρσι αν δεν είχε το πρόβλημα, είναι ο δεδομένος, ο σίγουρος. Μπράβο. Και θα υπάρξουν και άλλοι ποδοσφαιριστές και φέτος ο Άρης δεν θα κάνει το λάθος το περσινό, γιατί έκανε, ναι, εξελίχθηκε σε λάθος. Όχι, ναι, 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 καλά. Του να μην κάνει επαγγελματίες. Α, για να όταν την, ναι, έπαθε με το... Αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτό τώρα ήταν και μια... Τι εντάξει, δεν ήξερε, δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα υπάρξει κορονοϊός κτλ. Αλλά ρε παιδί μου, κάν τους 6, τους 7 να τους 6 εκεί να προπονούνται. Και τι έγινε? Ούτε λεφτά παίρνουν τα παιδιά, ούτε τίποτα. 250 ευρώ κοστίζει όλη η διαδικασία. Να τους κάνεις δηλαδή, πώς λέγονται αυτοί, εκπαιδευόμενοι επαγγελματίες, πώς λέγεται, έχουν ένα χαρακτηρισμό. Να μπορούν να παίζουν δηλαδή με την πρώτη ομάδα. Δεν είναι τίποτα αυτό. Αλλά τώρα το καλοκαίρι γινόταν ο χαμός. Έφυγε ο Διαμαντόπουλος, ήρθε ο Χαριστέας. Τη μέρα που ανέλαβε ο Χαριστέας, την άλλη μέρα έφυγε ο Παντελίδης. Εντάξει, είχαμε διάφορα τέτοια θέματα και ζητήματα στην καθημερινότητα του Άρη τότε. Οπότε μια μικρή για μένα δικαιολογία, γιατί δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, υπάρχει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εν ολίγης αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον Άρη. Α, και
Και ο Γιαταρά είναι στο, στους παίχτες στους οποίους ο Άρης ασχολείται. Τώρα έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί δεκάδες ονόματα. Κάθε δύο μέρες βλέπω και ένα άλλο. Χθες λέγαμε αυτός ο Αίλτον δεν υπάρχει στη λίστα του Άρη. Ο Ντομίνγκες αυτός δεν υπάρχει στη λίστα του Άρη. Αυτός που υπάρχει στη λίστα του Άρη είναι ο Χατζησαφή. Είναι στη λίστα, δεν υπάρχει συμφωνία όμως με τον Ιρανό αριστερό μπακ. Εντάξει, κάθε μέρα τώρα προκύπτουν συνεχώς και ωραίος κάποια άλλα ονόματα. Ωραίος παίκτης, καλός παίκτης είναι. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Γιατί πού ήταν. Στο Ιράν νομίζω ήταν. Μια χαρά. Στο οποίο βέβαια βάζει γκολ συνέχεια το αριστερό μπακ με φάουλ, με κάτι φαουλάρες, κάτι τέτοια. Μια χαρά παίκτης είναι, εντάξει, εγώ το θυμάμαι. Καλός παίκτης ήταν. Θα δούμε. Ακούγεται το όνομα του Μπρούνο από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει στο προσκήνιο. Ρε Χρήστα, μετά σας κράζουνε. Ποιον θες να πάρω, από πού να πάρω. Από το Πανετολικό. Παίρνω και από εκεί. Από τη Λάρισα. Ξέχασα. Από το... ξέρω εγώ. Δεν είναι καλή παίκτη στη Λάρισα, Κώστα, και στο Πανετολικό. Δεν είναι καλή. Απαγορεύεται, μείνει ελεύθερος. Από τον Ατρόμητο. Πού δεν μπορεί να πάρω το Μέγερι, άμα δεν είναι τον Κουέστα. Όλο τον Ολυμπιακό. Από την ΝΑΕΚ. Γιατί δεν παίρνει από την ΝΑΕΚ. Γιατί είναι φίλος με τον Ολυμπιακό. Πάρε το Χουλτ. Ποιον? Το Χουλτ. Γιογιό τον έκαναν οι παίκτες. Ναι, ναι, ξέρω. Όλους γιογιό τους έκανες. Όλους κάνω γιογιό. Ναι. Τέσσερα τους ρίχνω. Όλους. Άντε πάλι. Είμαι ο μόνος που ρίχνει τεσσάρες. Τέσσερα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Σωστά. Και δεν έχασα την Αθήνα από την ΑΕΚ. Κώστα, δύο φορές. Και με σφαγή. Ούτε από τον Παναθηναϊκό. Και με σφαγή. Και με σφαγή. Ούτε από τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Γκολ δεν μου βάλει στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Για να μου βάλει γκολ πρέπει να παίξω με τον Πακούτσι και τον Μπακαλιάνη. Πάρε από το εξωτερικό. Θα πάρω και από το εξωτερικό. Όλο Ολυμπιακό και Ολυμπιακό. Θα πάρω και από τον Ολυμπιακό. Στο ρεπορτάζ του Άρη είναι και κάθε θα μέρα πάρω ό,τι θέλω και θα κάνω. Όχι από τον Ολυμπιακό. Όχι. Όχι. Εντάξει. Είναι εχθρό σου. Όχι. Ποιο. Ολυμπιακό. Είναι αντίπαλο. Αντίπαλο. Είναι όλο Ολυμπιακό και δανεικό και αυτά και τέτοιο. Όχι. Δανεικό και δανεικό. Ελεύθερο θα τον πάρω. Φτάνει. Μην δίνετε έναυσμα στον κόσμο. Τον κακόπιστο και τον κακόβουλο. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Δίνετε έναυσμα. Ό,τι θέλουμε. Μετά θα λένε ότι δεν θα μπούμε στο τρυπάκι. Δεν θα μπούμε στο τρυπάκι των πολυδιοκτησιακών κουμπάρων. Ναι, μετά όμως να δίνετε ένα ζωή. Μετά κουμπάρι όμως, φίλε, δεν γίνεται το παιχνίδι να παίζεται με όρους Α και να θες ο Άρης να τους παίξει με όρους Ω. Θα παίξω κι εγώ με όρους Α. Όχι, δεν πάει έτσι. Θα σας αρρώσουμε όλους. Θα σας διαλύσουμε. Θα σας δείξουμε τεσσάρια. Ερχόμαστε! Έτσι. Καλά. Λοιπόν. Ναι. Μαζί μας και ο Μαρμαρίδης. Στο τέλος δεν θα πάρω κανένα τον Ολυμπιακό. Εννοείται. Μαζί μας και ο Μαρμαρίδης. Νέο πλάνο δώσεων από τον Μαρμαρίδη. Χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή, έτσι, με πολύ μεγάλη πολύ καλή ποιότητα και μεγάλη ποσότητα έτοιμο παράδοτα από ελληνικά χέρια, έτσι είναι σημαντικό αυτό, στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα ο Μαρμαρίδης με πολύ ωραία καταστήματα για να δείτε πολύ ωραίες εκθέσεις και στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή και φυσικά έξω από την πόλη μεγάλη έκθεση πηγαίνοντας προς το Δερβαίνι, φοβερή εκεί, χαμός γίνεται, μπαίνεις μέσα και χάνεσαι και ξεχνιέσαι. Εκεί πήγα εγώ. Προνομιακές τιμές φυσικά. Δεν μιλάμε για την αισθητική των επίπλων, για το design. Πάρα πολύ ωραία έπιπλα. Μαρμαρίδης.gr για περισσότερα. Ο Ζάχος λέει, ο Ντρούλινγκ, θα πάρουμε από τον Ηρακλή Κώστα και ο Στέλιος. Από τον Ηρακλή μόνο πήρατε το αρχικό DNA, Ζάχο, φίλε μου. Το αρχικό DNA. Ναι. Γι' αυτό είμαστε τίμοι. Ελπίζω να πήρατε και τις αξίες. Γι' αυτό είμαστε τίμοι και σωστοί. Μπράβο. Τις αξίες τις πήραμε και τις διατηρήσαμε καλύτερα τον Ηρακλή Κώστα, γιατί εμείς αφημί δεν πήραμε. Μόνο αφημί δεν πήρατε. Μπράβο. Ο Στέλιος που σε έχει σώσει λέει: θα ξεχάσω τη φιλία μας, Κώστα μου. Γιατί αυτά που λες. Επειδή λέω να μην είστε τόσο κολλητοί με τον Ολυμπιακό. Γιατί σας ενοχλεί. Να μην δίνετε ενώ δικαίωμα. Να είναι μόνο κολλητοί ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Να μην δίνετε και τον δικαίωμα, λέω εγώ. Να έχουν κάνει συμμαχία για να διαλύσουν τον Άρη. Να είστε κολλητοί με όποιον θέλετε, αλλά να μην δίνετε κάθε μέρα δικαίωμα. Αυτό λέμε. Δεν δίνουμε κάθε μέρα. Τι κάθε μέρα Ολυμπιακό και Ολυμπιακό. Αυτό να τον... είναι ελεύθερο ο ΠΑΟΚ. Να μην τον πάρει. Να μην πάρει άλλον. Όχι, αυτό θέλω. Άλλον από το εξωτερικό. Όχι, αυτό θα πάρω. 100 παίκτε υπάρχουν. Δεν κατάλαβα. Όλο τον Ολυμπιακό. Εδώ έχει κάνει άγαλμα στο Μελισανίδη ο άλλο. Άσε με τώρα. Ρε φίλε, αυτό ακριβώ για να μην πέφτει το τέτοιο του άλλου. Όχι, φίλε. Αυτή είναι η προπαγάνδα που κάνεις. Αυτή είναι η προπαγάνδα που κάνεις που πιέζουν τον Άρη, ναι, για να κάνουν αυτή τις βρωμιές τους. Όχι. Αυτοί να κάνουν τις βρωμιές τους και εμείς να είμαστε αδύναμοι. Κάντες αλλιώς εσείς. Κάντες αλλιώς. Θα τις κάνουμε όπως θέλουμε. Όπως θέλουμε θα τις κάνουμε. Συμπληρώ. Ναι. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Ό,τι θέλουμε. Τέλος πάντων. Δεν σας δώσουμε λογαριασμό. Anyway. Εγώ στο κάτω-κάτω λόγο δίνει ο Καρυπίδης στο λαό του Άρη. Εγώ λέω ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνει. Φίλους.
να δίνει. Τι, οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούν να πάρουν. Δεν μπορεί να πάρει ελεύθερο παίκτη. Η μεγάλη ομάδα. Με αγορά, με οψιόν αγοράζει, αρχίσαν θε αυτά που λέει ο Στέργιος, άσε μας τώρα. Ναι, με αγορά, με οψιόν αγοράζει. Όχι, αυτά είναι βλακίες τώρα, εντάξει. Δεν είναι για τον Άρη αυτό. Συμπληρώνουμε πως η πρόταση του Βιερίνια έχει πολλά μπόνους. Με τις οποίες οι αποδοχές του μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 800.000 ευρώ. Άρα, του έχουν φίξει το 450 και του έχουν μπόνους για τα υπόλοιπα χρήματα. Σαν να μου λες, Χρήσανθε, πάρε κόστα 100 ευρώ. Και άμα περάσουμε το CNN, θα πάρεις άλλα 100. Ναι. Πώς να το περάσουμε το CNN όμως. Έτσι, θα το περάσουμε. Ναι. Ο φίλος ο Στέργιος λέει... Άμα πάρουμε το Champions League, δηλαδή μπορεί να του λένε, θα πάρεις άλλα 100. Τέλος πάντων. Ο Στέργιος λέει, θα φέρω την εξυγίανση με το Μαρινάκι μαζί, έξω η καταστροφή του ποδοσφαίρου. Σαββίδης, Αλαφούζος, Μελισανίδης. Καλά, παιδιά, τώρα εντάξει, είπαμε. Εγώ δεν ξέρω. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ είμαι πιο παλιός από εσάς και το βλέπω αλλιώς. Από το Στέργιο δεν είσαι. Αλλά... Πιο παλιός από το Στέργιο είμαι. Πώς είσαι πιο παλιός? Πόσο χρονών είναι ο Στέργιος? Το 67. Ναι. Παλιό γερέ. 69 είναι ποτέ. Λοιπόν, αφού είστε παλιοί, λοιπόν. Άκου να σου πω, λοιπόν. Καταλαβαίνετε το νόημα. Άκου να σου πω, ο Αριανός πλέον. Και ο Αριανός ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και με τον Λιβύη και τα λοιπά. Απλά είναι ο Αριανή τώρα. Βλέπει. Άκου λίγο. Βλέπει, Κώστα. Ναι, ναι. Ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται μόνο για την πάρτη τους, μόνο για τις ομάδες τους και καλά κάνουν. Να μην κοιτάνε τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Όχι. Τι λες, σε αυτό το πρωτάθλημα παίζω. Ωραία. Κοιτάνε λοιπόν ότι ενώ αυτοί κοιτάνε για την πάρτη τους, πάνε παίρνουν την ΕΠΟ της ενώσης, έχουν πάει σε όλους τους χωρούς όλων των ενώσεων τον πλανήτη. Ακόμα και οι ίδιοι γράφουν, αυτός είναι του ΠΑΟΚ, αυτός είναι του Ολυμπιακού, αυτός είναι της ΑΕΚ στην Ένωση, στην ΕΠΟ. Ενώ λοιπόν αυτοί κοιτάνε το συμφέρον της ομάδας τους, το παρουσιάζουν ως εξυγίανση. Και σου λέει, μου πουλάς τρέλα με εξυγίανση, ενώ γίνονται όσα γίνονται. Και εγώ θα σου λέω ότι εξυγίανση. Όχι, δεν θα γίνεις ό,τι γίνεται ο άλλος τώρα, εντάξει. Σωστά, δεν έγινε ο ΠΑΟΚ ότι είναι Ολυμπιακός. Έχεις δίκιο, ναι. Καλά. Ο Μελισανίδης. Μην ασχολείσαι με άλλες ομάδες, είπαμε. Αυτό είναι το μεγάλο κάθε ομάδα. Μπορείς να σε μάγκας από μόνος. Σωστά. Και ας κάνουν οι άλλοι ό,τι να είναι. Περίμενε. Μη λες, γιατί να πέσει το επίπεδο των άλλων. Ο κύριος Κόλκας παρεμβαίνει και λέει, μη λες λακαμίες. Τα μπόνους να... είναι ανθρώπινα. Είναι κανονικά. Άρα εντάξει, άρα είναι κανονικά. Εντάξει, παιδί μου. Εγώ θα πω αυτό θα που. Θα κρίνει ο Αντελίνιο. Μπράβο. Θα πω αυτό που είπε. Έκανε μια πρόταση ο ΠΑΟΚ. Θα την αξιολογήσει ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Η ομάδα έκανε την πρόταση που θεωρεί ότι τη συμφέρει. Και να σας πω και κάτι ακόμα κτλ. Παιδιά, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, OK, θα υπάρχει και το συνέστημα κτλ. Δηλαδή, μπορείς για το Βιερίνιο να κάνεις μια εξαίρεση, να δώσεις κάτι παραπάνω. Αλλά μιλάμε για μια σχέση. Επαγγελματία ποδοσφαιριστή και έτσι πρέπει να τον κρίνεται και οι οπαδοί. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι, έχουμε φτάσει στο σημείο πραγματικά. Εγώ είμαι Αριανός και τρελαίνω, βλέπω πώς θα τον βρίσκω. Δεν είναι τώρα η ίδια επαγγελματία τώρα, είναι φέτος και ο Βιερίνη από ναι, αλλά χρόνια. Θα πρέπει να πάρει, αυτό λέω, θα πρέπει να πάρει χρήματα. Τζάμπα θα παίξει. Και η ομάδα από την άλλη κάνει τον προγραμματισμό της και λέει τόσα σε αυτόν, τόσα σε αυτόν, τόσα σε αυτόν. Δεν θα κουνήσουμε το δάχτυλο στις ομάδες να τους πούμε όχι δώσε πιο πολλά ή όχι δώσε του πιο λίγα. Η ομάδα αποφασίζει, anyway. Θεωρεί η ΠΑΕΠΑΟΚ ότι αυτά μπορεί να δώσει, αυτά πρέπει να δώσει, τα αξιολογεί, έχει τεχνικό διευθυντή, ο οποίος είναι και καινούργιος, έχει προπονητή, έχει διοίκηση. Αυτοί δεν αποφασίσουν καλός ή κακός, δεν αποφασίζουμε εμείς. Και ο ποδοσφαιριστής από την πλευρά του θα πάρει την πρωτασούλα και θα πει, ναι, πολύ ωραία, είναι πολλά, μια χαρά, μου αρέσουν, υπογράφω, είναι λίγα. Δεν θέλω να συμφωνήσω με το συγκεκριμένο ποσό, θα βρω κάπου αλλού. Αυτό πρέπει να αξιολογούμε. Τώρα, κάποιοι να βρίζουν το Βιερίνια, κάποιοι να βρίζουν τη διοίκηση. Τότε... Για μια συναλλαγή ανώνυμης εταιρείας, ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, με επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ξεφεύγει. Ξεφεύγει, ρε φίλε. Εγώ εδώ εκνευρίζομαι εγώ που βλέπω που τον βρίζουν κάποιοι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να βρει το Βιερίνια. Εντάξει, θα μου πει αυτό που είπαμε. Εμείς βρίζαμε τον Γκάλι κάποτε. Έτσι. Πάντα υπάρχει. Υπάρχουν πάντα κάποιοι και οι οποίοι. Και το Γιαννάκι. Και το Γιαννάκι. Καλά, το Γιαννάκι. Τι καλά το Γιαννάκι. Έγινε σκηνικό, ρε φίλε. Εντάξει. Έγινε τι σκηνικό τότε. Με τα λεφτά τότε έχει γίνει σκηνικό. Εντάξει, αποκαταστάθηκε τότε. Τι να κάνουμε. Επαγγελματίες. Απλά ο Γκάλης ο Γιαννάκης. Στην Πουδοτύπρο. Στην Πουδοτύπρο. Άκου λίγο. Στην Πουδοτύπρο. Νάκι Γιάννα, Γιωτύπα. Και ανάποδα τα λέμε. Λοιπόν. Το έχει κάνει αυτό. Στην Πουδοτύπρο. Το σκέφτηκες λίγο αυτό. Ούρε, χρόνια το λέω αυτό. Εύκολα. Είναι. Ποδανά μιλάω εύκολα, άνετα. Ναι, ναι. Μόνο ποδανά μιλάς. Ποδανά μιλάω εύκολα. Και μετά, ναι. Μαζί σου πρώτη, Γιαννάκη Παναγιώτη. Άρης Φυρός, Ευρώπη Ολοταχώς. Μετά. Η ομάδα μου. Και εσύ κλειστράς, ρε. Αυτό ήταν ο Παπαδόπουλος. Ο Φυρός τι φταίει. Ο Κατσιαρός.
Κατσιαρός γλίστης. Ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος γλίστησε. Ο Παπαδόπουλος. Είσαι και ρεπόρτερ Άρη, δηλαδή έλεος. Και οι δύο γλίστησαν. Ο Παπαδόπουλος γλίστησε. Και εσύ ρε Παπαδόπουλε. Ο Παπαδόπουλος, σωστά. Τώρα που μου ήρθε ο Μάκης στο μυαλό. Και εσύ ρε Παπαδόπουλε γλιστράς. Ο Γιάννης το είπε αυτό. Ο Μάκης το είπε αυτό. Ο Γιάννης το είπε. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θα στείλει τώρα. Έχω ένα σαουριδόσκυλο εδώ, να ξέρεις. Στέλνει κάθε φορά μηνύματα. Μόλις λέω κάτι για σαουρί, καλά που κατευθείαν. Στηρίζω Γιάννη. Σαουρ. Εσύ λέει, έπρεπε να είσαι εμάς, λέει. Ναι. Και μετά. Αφού το γραμμιότυπο του Εφιετζόγλου που είναι εδώ έξω στο ραδιόφωνο. Ποιο Εφιετζόγλου? Πότε? Του Εφιετζόγλου. Πότε, ναι. Εσύ Χρύσα Τσαλτίδη, δεν εμένα είπανε. Εσείς είστε. Για τον Αμορόζο. Και αργιανοί είστε, εσείς, για τον Αμορόζο. Με πήρε ο άλλος που λέει πρόεδρος και που λέει ο πρόεδρος. Να βγάλουμε για τον Αμορόζο. Να μην λέμε τις σοκαίρουν ιστορίες τώρα. Γιατί ωραίες είναι. Ωραίες είναι αυτές. Για να καταλαβαίνει πιο πολύ ακούγονται. Πιο πολύ ακούγονται. Να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Να σε παίρνει ο πρόεδρος σου λέει πήραμε τον Αμορόζο. Πες το να πουλήσουμε διαρκείας. Βγαίνω εγώ. Ναι, πήραμε τον Αμορόζο. Και μία η ώρα λένε καλά ρε Τσαλτίδη, τρυπάς την ομάδα. Ναι, τη βγαίνεις και το λες. Και μου το είπε ο πρόεδρος. Και το λες. Έχει τι βγαίνεις και το λες. Γιατί τον πήρε και του είπανε. Ποιος το έβγαλε. Και να λέει αυτός που με πήρε του έλεγε. Ναι. Δεν ξέρω. Παιδιά ο Τσαλτίδης. Μόνος του το έκανε. Σε αυτό είχαν μεγάλο θέμα οι σουπεράδες με τα τρυπήματα. Ναι, τα βγάζαν αυτοί το βράδυ. Ναι, είχαν τεράστιο ζήτημα. Όχι, με το ποιος έλεγε τη μεταγραφή, να μην βγαίνουν τα ονόματα. Ναι, γιατί μετά από ένα διάστημα τα έβγαζε ο Μάκης 3 ώρα το πρωί στο site του Super 3. Άλλο αυτό. Ωραία. Εγώ σου λέω. Τότε F5. Ήτανε μέσα στις πολύ βασικές αρχές του, α πούμε. Και μετά ένας ποντικός μέσα από τα ονόματα. Να μην βγαίνουν τα ονόματα. Ένας ποντικός μέσα από τα γραφεία Κώστα. Έπαιρνε τηλέφωνα και τα δίνει στα Αθλητικά Νέα, στο Λάμπρο. Καλά, σε όλες τις ομάδες πάνω από την κοινωνία. Και μετά έρχονταν και έλεγε ο Τσαλτίδης τα λέει γιατί θέλει να πάει να δουλέψει στα Αθλητικά Νέα. Ναι, εντάξει. Ο Αρχιποντίκαρος. Και αυτοί ξεκίνησαν και αυτό με τους δημοσιογράφους. Ξέρω. Αυτοί μας βρίζανε. Ναι. Αυτοί που τα δίναν μας βρίζανε. Αυτοί δημιούργησαν αυτή την προπαγάνδα για τους δημοσιογράφους. Πρώτα του Άρη και μετά πέρασε και σε άλλες ομάδες. Καλά, διαχρονικά υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπήρχε πριν από αυτούς. Είναι οι πρώτοι διδάξαντες δηλαδή. Δεν υπήρχε. Βέβαια όταν αναπτύχθηκαν αυτοί, αναπτύχθηκε και η δημοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη εκείνα τα χρόνια. Και το Μετροσπορ και το Μετρόπολης που ήμασταν κτλ. Δηλαδή μαζί τους ήταν και γιγάντος στο μέσο, γίνανε και άλλα ραδιόφωνα, γίνανε και αυτά. Και γι' αυτό και οι δημοσιογράφοι ήταν πλέον παράγοντες στην εξέλιξη των ομάδων. Και λέγανε δημοσιογράφοι. Τώρα όμως που υπάρχει Facebook, Internet και Instagram. Τώρα ο καθένας γίνεται δημοσιογράφος. Έτσι. Ό,τι να είναι. Καρέ, καρέ, η απόπειρα κλοπής περιπτέρου από κάμερα ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα ασφαλείας για τα ελληνικά που γράφεται. Ότι η κάμερα ασφαλείας πήγε να κλέψει το περίπτερο. Να τους, κοίτα, να τους, κοίτα. Να το. Μπήκε. Είχε ανοιχτό το. Το πορτάκι. Πήγε αυτός. Χώθηκε με στο πορτάκι. Πήρε ό,τι πήρε. Πρόλαβε, πήρε κανένα πεντάρικο. Να γράφουμε ελληνικά, παιδιά. Στην Καρόλου Δίλκο, εδώ. Το σχολείο μου. Να το, το σχολείο μου είναι αυτό. Απέναντι Αθλητική Μακεδονία Στράκης. Το σχολείο μου, να το. Οτέ. Αθλητική Μακεδονία Στράκης. Φοβερά χρόνια γενικά. Άντρο του Super 3 το σχολείο μου. Ποιο? Όλα τα παιδιά εκεί πηγαίνανε. Επειδή ακούγει ο Κόλκας, όπως όλη η Θεσσαλονίκη, Κώστα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Δεν νομίζω κιόλας. κοίτα τι ωραία, ανοίγει την πόρτα. Ναι. Ο Περιπτέρας πού ήταν, ρε φίλε. Από μπροστά έφτιαχνε τα. Ξέρεις. Έβαζε τα μανταλάκια μπροστά τις εφημερίδες και αυτός πήγε από πίσω και το κλείψε. Απόπειρα, λέει. Η απόπειρα κλοπής Περιπτέρου. Από κάμερα ασφαλείας. Το σωστό, παιδιά, είναι καρέ, καρέ από κάμερα ασφαλείας ή α, από καλά, απόπειρα τώρα, κλοπής. Ναι, αλλά τέλος πάντων, δόθηκες. Μόνο μαθήματα κάνουμε. Τα δικά λοιπόν, μας δεν τα κοιτάμε. Πάμε για διαφημίσεις. Φέρω στο Λίμπερο. Ωραία, κύριε. Ναι. Ωραία, κύριε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Μην ξεχνάτε μαζί μας τα καταστήματα 4ALL με το μεγάλο διαγωνισμό για τα 7 χρόνια ζωής τους. 4allstores.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Μπαίνετε σε ένα 4ALL, παίρνετε τα προϊόντα με τη σήμανση 7 years 4ALL. Αναψυκτικά, energy drinks, energy coffee, Baroness Arabica 100% καλύτερος καφές και βεβαίως έτσι παίρνετε κουπόνι, συμμετέχετε στην κλήρωση η οποία έχει φοβερά, φοβερά δώρα με πρώτο και καλύτερο ένα ολοκένουργιο αστρευτερό Peugeot 208. Ο Στέλιος λέει ένα χρόνο μεγαλύτερος του κούση είμαι, 47. Να το είδες. Τι 67 λες και εσύ. Ενώ τον Ηρακλή λέει δεν πήγε να τον τρυπήσει ο Πάοκ με τον Παπαθανασάκη. Παιδιά δεν έχουμε αποδείξει για αυτά τώρα. Ακούγονται είδε πολλά. Τον τέτοιον Κώστα. Τι να, εντάξει. Τι. Το Λαμπρού. Ναι. 300 αρέας.
Μεταγραφή έκανε. Α, ναι. Α, έκανε μεταγραφή. Στον Κότατα αν έκανε μεταγραφή. Ο Καρυπίδης. Ούτε δανεικό, ούτε μανικό, ούτε φαντικό. Αν ο Καρυπίδης έκανε τέτοια πρόταση στο Βιερίνια, θα τον είχαμε κρεμάσει στην Αριστοτέλους. Αν ο Καρυπίδης έκανε. Α, ναι, εντάξει. Τον Καρυπίδη. Ο Κατσιαρός έβαλε ψαράκι κεφαλιά αυτό γκολ στην ΑΕΚ. Το λιοντάρι μας είναι κολλητός Κατσιαρός. Φίλος του Παναγιώτη. Ωραίος ο Παναγιώτης. Ωραίες αλλά εποχές. Είπαμε ότι δεν γλίστρησε ο Παναγιώτης. Δεν ο Παπαδόπουλος υπήρχαν. Λέει ένα συνάδελφο Κώστα. Τότε πέφτουν σφαλιάρες. Δεν ξέρουμε εμείς τα παιδιά από αυτά. Τότε αυτό τι είναι, ωραίες εποχές είναι αυτό, ρε φίλε, σιγά τώρα. Πέφτουν σφαλιάρες τώρα κι εσείς. Μάγκες όλοι. Στε. Αυτός. Αυτός έχει όντως σωθεί, Κώστα. Ξέρεις τι έχει κάνει ο Στέλιος. Έχει παραγραφεί το αδίκημα. Ρε Στέλιο, είναι δυνατόν να έχεις στήσει τον εισαγγελέα, ρε φίλε. Από όλους εκεί. Κανονικός τρελός είναι. Πήγε στον εισαγγελέα. Δεν το ήξερε. Και ότι είναι εισαγγελέα. Στον αθλητικό εισαγγελέα. Φτώσει του ωραίος, λέει. Ωραίος. Και βλέπει πέντε με καμπαρτίνα να ανεβαίνουνε. Λέω φύγε. Φύγε. Φύγε όπως είσαι. Εντάξει, έχουν παραγραφεί τα αδικήματα. Πλημελήματα ήταν έτσι κι αλλιώς. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Ρε φίλε, πώς τον πέτυχες όμως. Τον πέτυχε όμως. Από όλους. Τον εισαγγελέα. Στον αθλητικό εισαγγελέα. Πώς τον πέτυχες. Μίσου. Παίξε ένα τζόκερ. Ναι, όντως. Παίξε ένα τζόκερ. Break, break, break. Συνεχίζουμε σε λίγο. Λοιπόν, είναι αυτό, ρε φίλε, παρά 5 είναι. Ποιο. Παρά 13. Τόσες ειδήσεις να πούμε. Θα τις πούμε όλες. Καταρχήν να πούμε. Με ενημερώνει εδώ ο Σταύρος. Ωραία αυτό. Είδες, φίλε, τι ωραία που είναι τα. Η τεχνολογία. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν. Ότι ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε την πρώτη πρόταση των Τούρκων για την Μπεσίκτας που είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Δύο είπαμε. Δύο είναι το ποσοστό της Arsenal. Ο κύριος Κόλκας λέει 2,5. Άρα 2,5. Αυτό. Άρα είδες που ο συνάδελφος έχει. Εννοείται. Άμα δεν έχει ο Κόλκας, εσύ θα έχει τώρα. Σε πάμε άρα 2 για τον ΠΑΟΚ και 500 για την Arsenal. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, αρνήθηκε. Λέει όχι στην πρώτη πρόταση. Η αίσθηση και το ρεπορτάζ του Σταύρου είναι ότι θα επανέλθουν οι Τούρκοι. Άρα θα πάνε στα 3,200. Ωραία. Και ανάλογα θα. Εξέλιξη λοιπόν για τον ΑΚΠΟ. Σου λέει να πάρω κανένα 500 παραπάνω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ να πάρει και κανένα 200 παραπάνω η Arsenal για να κλείσει το. Για να το δώσει deal. Στο Βιερίνιο. Δεν ξέρω βέβαια τώρα εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν η ομάδα πιέζεται με τα financial fair play και τα λοιπά και τέτοια, αν παίζουν ρόλο αυτά στο να δεχτώ τελικά μια άλλη πρόταση ή οτιδήποτε. Αλλά. Αν γίνει αυτό. Τι εννοείς να παίζει ρόλο. Σου λέει πρέπει Σόνι και ο ΠΑΟΚ να πουλήσει. Το ξέρουν οι πάντες ναι, πλέον. Πρέπει να πουλήσει. Έχει βγάλει και το ότι θέλω να πουλήσω. Να υπάρχει ροή. Ότι πρέπει να πουλήσω οπωσδήποτε. Να υπάρχει ροή στα έσοδα ναι. Και στα έξοδα. Μπράβο. Αυτό βέβαια μπορεί να το κάνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι ανάγκη να ξεπουλήσω στο ξεκίνημα. Α, δεν σημαίνει ότι όποιο έρχεται και μου μπράβο. Λέει 2 εκατομμύρια πάρτα. Έτσι είναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ωραία. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον και έχει ανοίξει ένα διάβλο είναι δεδομένο, είναι γεγονό. Άλλη είδηση. Τι άλλη είδηση. Και άλλη είπες ότι έχεις. Αυτή είχα. Μόνο. Από ΠΑΟΚ αυτή είχα. Η άλλη είδηση που δεν είναι τόσο μεγάλη είδηση, απλά είναι ενημέρωση, ότι υπάρχει νέα τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα ναι, ναι. Στη Σούπερ Λίγκα με θέματα να επικυρωθεί η βαθμολογία 7-14, κάτι που σημαίνει ότι αν δεν επικυρωθεί με το καλό, τότε πέφτει ο Πανιώνιος και πάει σε παράζει Ξάνθη που δεν έχει συμβολέα και τα λύσει όλα. Εδώ θα σου δώσω μια δική μου πληροφορία ότι ήδη η Ξάνθη είναι πολύ κοντά στο να πωληθεί σε Ελληνοαυστραλό Κώστα. Μου την έδωσε ένας φίλος ο οποίος μάλιστα Ελληνοαυστραλός μου είπαν ότι δραστηριοποιείται και στη Θεσσαλονίκη με εργοστάσια και τέτοια αλλά δεν έχω περισσότερες ωραία. Λεπτομέρειες και δεν το ψάξα κιόλας πέρα από την πληροφορία που μεταφέρω. Δεύτερο ζήτημα, τα τηλεοπτικά θέματα. Κάποιες ομάδες έχουν συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν, μην το ξεχνάμε. Κάποιες άλλες όχι. Τρίτο, παρουσία φυλάδων στους αγώνες πρωταθλήματος επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Δύσκολο. Τέταρτο, θέματα διοργάνωσης πρωταθλημάτων Super League επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και το καλύτερο, ναι. Το πιο σημαντικό θέμα, το θέμα που πάντα. Κάνει τη διαφορά στα συμβούλια της Λίγκας και εκεί προκύπτουν οι περισσότερες ειδήσεις, Κώστα. Διαιτησία. Όχι. Το πέμπτο θέμα είναι το διάφορα. Εκεί είναι το καλύτερο. Τι ναι. Θες να βάλεις ναι, που να θες. Μην είναι στην ημερήσια διάταξη. Στα ξαφνικά πετάει και το πρώτος και λέει
στα διάφορα. Έχω και το θέμα. Έχω και το τάδε. Έχω ένα παιδί που προσλάβαμε στο γραφείο τύπου. Ναι. Καλό παιδί. Καταρτισμένο. Η αμοιβή του θα είναι 4.800 ευρώ. Συμφωνείτε? Βαριούνται όλοι, παίζουν στα κινητά εκεί. Ναι. Μιλάνε, πίνουν καφέ, ξέρω εγώ. Λέει ένα, ποιο είναι αυτό, τι ομάδα είναι? Παναθηναϊκός. Εντάξει, πάρ' τον. Και εγκρίθηκε μετά η αυτό και τα λοιπά. 4.800. Ωραία, Κώστα. Ναι. Μπράβο. Καλορίζικα τα λεφτά. Και λοιπόν. Και τέτοιο, ναι, έτσι. Πενθήμερο 8ωρο. Πενθήμερο 8ωρο. Με μπόνους και τα λοιπά. Καλημέρα, σφάλεια. Πάρτε ένα καφέ. Ναι. Καφέ δυσπληρωμένα. Βγάλε λίγο μια ανακοίνωση για την Νόβα. Τι κάνανε αυτοί. Τώρα ναι, να ρωτήσουμε τον δικηγόρο και μετά. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Έχει πολύ πλάκα. Που γράφει κάτι το SDNA, απαντάει το τέτοιο. Το 10. Γράφει κάτι το 10, απαντάει το SDNA. Φοβερή είναι. Περίμενε λίγο τώρα. Χθες έγραψε το SDNA πολιτική παρέμβαση για τις εκλογές της ΕΠΟ. Σήμερα γράφει το 10. Καμία πολιτική παρέμβαση στην ΕΠΟ. Ρεζίσκα. Ωραία. Εδώ δεξί, ποιο είναι? Η πλάκα είναι τα ονόματα. Ξέρεις ποιος το υπογράφει? Ο 40-10. Όχι, στο 10. Ποιος το υπογράφει? Γιατί τώρα έχουμε βρει και αυτά. Ο Βαγγέλης άγραφτος. Κάνε, πολύ ωραίο. Από το Βαγγέλης γραμμένος, Βαγγέλης άγραφτος. Καλό. Οφείλουμε παιδιά να ομολογήσουμε ότι είναι καλό. Καλό. Εντάξει. Λοιπόν. Συμπαθητικό. Ναι. Συμπαθητικό. Συμπαθητικό. Και όμως φίλε, αυτά τα κείμενα του Βαγγέλη άγραφτου θα τα πάρουν και θα τα αναπαράγουν κάποιοι. Του Βαγγέλη άγραφτου. Το κείμενο. Ωραία, τι φανελάρα έχω κάνει. Ποιος έκανε, ο Ηρακλής? Καλή. Στείλ στον Καρυπίδη να την ανεβάσει. Ναι, εύκολα. Γιατί τις ανεβάζει όλες. Λοιπόν, σας είπαμε λοιπόν και για την... Καλά, η Λάρισα τώρα συμφώνησε για τις περικοπές του κορονοϊού. Αυτά που κάναμε εμείς πριν από τρεις μήνες. Ανακοίνωσε ΑΕΛ για συμφωνία με τους παίκτες για το COVID. Η ζημιά της ΑΕΛ λόγω της υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισμού. Μείωση χορηγούς, εξαφάνιση εσόδων από εισιτήρια. Σκέψου πόσο είναι του Άρη, Κώστα. Που περίμενε 2 εκατομμύρια τότε σε εκείνα με τα play-off και την ΑΕΛ κτλ. Ζημιά. Λοιπόν. Κατέρευσε μάγειρα σε πεντάστερο ξενοδοχείο της Κρήτης. Την πολλή δουλειά. Ορίστε ρε που λέτε ότι δουλεύουν. Τον καημένο. Υπάρχει ξενοδοχείο δηλαδή στην Ελλάδα που έχει πολλή δουλειά? Ναι, τα μεγάλα έχουν. Θετικό Κώστα αυτό. Τα μεγάλα έχουν, δεν Κώστα. Εντάξει. Εγώ πάντως, Κώστα, που έψαχνα σε κανείς κάτι δεν έχει όσο, κανείς δεν βρω, έχει όσο είχε. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο αυτό. Και θα είχαν πολύ μεγάλη πληρότητα φέτος, γιατί μετά από αρκετά χρόνια ύφεσης και πέρσι δουλέψαμε καλά. Χαμός θα γινόταν φέτος, τώρα το συζητάτε. Φέτος θα γινόταν χαμός. 3.500 διαρκείας θα έδινα τώρα, άσε μας τώρα. Μάλιστα. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Μάλιστα. Χαμός θα γινόταν και στη χώρα, που άρχισε ήδη σιγά σιγά λίγο και κουτσό αυτό, και οικονομικά. Δηλαδή αυτός ο στισπού ο κορονοϊός μας διέλυσε, μας κατέστρεψε. Ναι. Ο Παγκολίνος, ο Βλάκας, ποιος πήγε και τον έφαγε, ο Ηλίθιος. Μην σταμάτα! Α, ναι, σωστά. Ο Ηλίθιος. Δεν υιοθετούμε τέτοιες εκφράσεις για τον Παγκολίνο. Λοιπόν. Ο Παγκολίνος, είπαμε, ρε φίλε, ένα ζώο άγριο. Φολιδωτός μυρμικοφάγος. Μην το. Είναι ο Παγκολίνος, το ξέρει. Μην πω. Και πήγε το φαγητό. Και το τρώνε, ρε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εδώ οι εκτιμήσεις και βλέπω σε όλα τα site. Ότι η νέα πρώτη Σεβιερίνα δείχνει διαζύγιο. Γράφουν όλοι οι συνάδελφοι. Ότι έχουν τεράστια διαφορά. Μας το είπε και ο Σταύρος αυτό. Ότι είναι πολύ μικρότερη σχέση με την πρώτη πρόταση. Και πάντα παίζει ρόλο και αυτό, ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, αν έχεις κάνει μια πρόταση 1 εκατομμύριο και μετά του λες 500 και άλλα 300 με μπόνους, είναι διαφορετικό από το να του πεις 500 συν 300 με μπόνους και μετά να πας στο εκατομμύριο. Έχει διαφορά. Όταν πέφτεις κιόλας. Εντάξει. Θα δούμε. Πόσο χρόνο είναι ο Άντρε? Σε ποια συχνότητα εκπέμπουμε στη Χαλκιδική? 107 και 4. Και πολύ δυνατά κιόλας. Έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Απλά μπερδεύονται κάποιοι γιατί υπάρχει σε ένα σημείο που τα δύο σήματα ενώνονται. Εκεί. Έχουν την αίσθηση ότι ακούνε δύο ραδιόφωνα, ενώ είναι ένα. Παιδιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την τεχνολογία. Ένα. Να φτάνουμε τις χερές γιατί ο Λίμπερο παίζει κανονικά και Χαλκιδική και Πιερία. Και στους 107 και 4 μας ακούτε και
μέσω του Radio Space στην Καβάλα 92 και 2 και στη Θάσο εκεί και τα λοιπά και στην Δράμα Radio Sound 93 και 8. Άρα όπου και να πηγαίνετε μπορείτε να μας ακούτε και στην Ασπροβάλτα δηλαδή που πας σου και κάνεις βουτιές. Βέβαια, στην Κιανόλευκη Ασπροβάλτα. Έτσι, 92 και 2. Τέλος εποχής για Κόρμπο, που είναι απίστευτο ότι διαβάζω απαριανούς από τον Πάριο Άρης. Γιατί σε πειράζει το παιδί. Μια δεν είναι, ρε φίλε. Τι δεν είναι, μωρέ. Δεν είναι, τι να κάνουμε τώρα. Πάλι δεν είναι, εσύ το κρίνεις αυτό. Άμα το πει ο προπονητής, τελειώσαμε. Κόστανε 36 χρονών. Ήταν και τι έγινε, εμπειρία και αποδυτήρια. Ωραία. Έχω, έχω το δελυζήσει. Και νεύρο. Ακόμη έναν. Τι νεύρο. Να διώξω το ματί για να πάρω τον Κόρμπο. Άντε από εδώ κι εσύ. Εντάξει ρε παιδί μου. Βολεύει, τώρα, βολεύει τον Καρυπίδη. 50.000 θα δώσει. Πάρ τον. Κόρμπαρος. Κόρμπαρος. Εντάξει. Εσύ δεν έχετε αντιληφθεί ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πλέον τσαμπουκάς και, και τέτοια πράγματα. Είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο. Ουλελέ. Αμάν, αμάν. Οτιδήποτε έχει σχέση με. Πάθος. Με σωματική επαφή και ανταγωνισμό. Ναι. Χρειάζεται να έχει και τσαμπουκά και νεύρο και πάθος. Και Arena Rapid. Και τώρα που το είπες, μου στείλει γυναίκα μου μήνυμα. Α. Λοιπόν, βλέπω αν έχουμε κανένα άλλο μήνυμα. Όσο η FIFA δεν μας λέει κάτι για τον μπαν του Τουρμισάη, δεν μπορούμε να νιώθουμε σίγουροι. Τι να μας πει δηλαδή η FIFA, ρε παιδιά. Υπάρχει μια διαδικασία, εσύ τι νομίζετε. Πήρα τηλέφωνο και λέει, εντάξει, καλέ. Υπάρχει αλληλογραφία, στέλνεις τα χαρτιά, στέλνεις τα αποδεικτικά των πληρωμών. Συνεδριάζει μια επιτροπή, βγάζει ένα χαρτί και σου στέλνει. Εσείς τι θέλετε. Ένα χατρί. Τη Δευτέρα το πρωί να πληρώσει, την Τρίτη το πρωί να σου στείλει το χαρτί. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Φεύγω γιατί ήρθε. Πού πας πάλι, το ρε. Το φυσικό αέριο ήρθε σήμερα. Ήρθε. Δεν γίνονται αυτά. Ωραία, καλύτερα Κώστα. Αυτοψία. Αυτοψία. Με κάθε τον Παρασκευή με τον Κώστα με τον Κούση, 12 με 2. Με τον Σρόιτερ Κώστα. Μου πήρε το όνομα κι αυτό. Κι αυτό, ε. Όπως κάποιοι άλλοι που πήρανε, λέγαμε, πήραμε καφέ για το όνομα ενός site. Ναι. Και μετά από 2 μήνες το πήραν και το κάνανε. Άντε, μην μιλήσω τώρα πάλι. Μετά από 2 μήνες. Ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν το κάνεις εσύ, είναι ανύπαρκτο site. Σωστό. Το site έκλεισε. Δεν υπάρχει. Α, έκλεισε κιόλας. Θα το ξαναβγάλω τώρα με άλλο ακρονίμιο. Ωραία, έλα. Σε στηρίζω οικονομικά. Τελειώσαμε. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε ολοκλήρωση της εκπομπής και 59 είναι. Ναι. Να τελειώσουμε και μια φορά στην ώρα μας. Μην κλέψουμε τον Κωστή που έχει 10 λεπτά από στέ. Στο ΠΑΚ 24 που καίει. Αν έχει να ορίσει. Μεγάλη διαφορά στη νέα πρόταση για Βιερίνα. Το γράφει και το ΠΑΚ 24. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Όχι του ΠΑΟΚ στην Μπεσίκτας για ακόμη, το είπαμε. Από εμάς το άκουσαν στο ΠΑΟΚ 24. Το δεξιό Σταύρος μου τα έστειλε. Εμάς περιμένανε. Ναι. Εμάς περιμένανε. Και γελάς εσύ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Μπαίνουν στο ΠΑΟΚ 24. Μπαίνουν στο Λαμπαουτάρης. Το διαβάζουν το κείμενο όπως είναι μαζί και με τα λάθη. Και λένε στο τέλος, ακούσα την αποκλειστική είδηση. Εντάξει. Εντάξει. Συμβαίνει. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί. Αλήθεια λες. Λίγο μετά τις 12. Συλλεκτική εκπομπή είναι η τελευταία. Η δική σου τελευταία πριν την αδειάσουμε. Ναι, τελευταία. Λοιπόν, εκτός αν θες κάτι να μου πεις και δεν μου το λες. Αλλάζει ζώνη. Τι ζώνη. Από Δευτέρα. Όχι, από Δευτέρα, ναι. Εκτάκτος. Ναι, εκτάκτος. Εκτάκτος. Ζαγορίζεις. Ζαγορίζεις. Τρεις με πέντε. Όλες οι δεις θα λες. Γιατί? Αφού θα είσαι εσύ. Όχι, θα κάνω όπως κάνει ο Γιώργος εκπομπή. Τι, ακροατές. Άσχετη. Άσχετη. Πουθενάδες. Δημοσιογράφος. Θα βγαίνει και ο Willis εσένα, θα τα λέτε. Πάντες, οι πάντες. Και ο Μενώτη. Τους ξέρω όλους καταρχήν, τους περισσότερους. Άκουσες, κλείνω με αυτό. Άκουσες Μενώτη προχθές στο Ζαγόρα. Όχι, δεν άκουσα. Άκουσα το βράδυ. Το μεσημέρι. Όχι, το βράδυ. Βγαίνει ο Μενώτη, λέει τα δικά του. Ζούγκλα ακούω. Και του λέει του Ζαγόρα. Πάρε, λέει, εδώ είναι και η κουμπάρα μου, είναι και επίκαιρο. Ναι. Είναι και η κουμπάρα μου. Ναι, ναι. Η οποία. Ναι. Τα ξέρει, λέει, τα αθλητικά και τα ξέρει όλα πολύ καλά, τα λέει και τέτοια. Πάρε. Και βγαίνει και λέει, κυρία. Καλησπέρα σας. Ναι. Τι τον ακούτε αυτό τον. Άκα. Ναι. Που λέει αυτά που λέει. Αφού είναι μεγάλο. Στον αέρα και έχει πέσει ο Ζαγόρας από την καρέκλα. Για πλάκα το έλεγε. Όχι, στα αθλητικά. Και, ναι. Και λέει μετά. Εγώ είμαι άριστο, λέει, και αυτός λέει. Η κουμπάρα βγήκε και τον είπε έτσι στον αέρα. Καβαλέ, ρε φίλε, έκανε λοιπόν. Γεια σου, ρε Μενώτα, ρε. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Μες τώρα Κωστής Θεσσαρός. Ποιος αυτός, ο Τσατσαρός. Ο Τσατσαρός. Με, το δικό του, με τη δική του προσέγγιση στην επικαιρότητα και τα δικά σας σχόλια. Εμείς, πρώτο Θεός, είπαμε αύριο στις 12. Γεια σας.